Γεια χαρά. Δεν μου λες, Άρη, πώς φορές ακούμπησε χθες την μπάλα ο Αραούχος, που λέει και ο άλλος. Πόσες χρειάζονταν για να κρίνει το μάτσα. Περίμενα την απάντηση και από σένα και από αυτούς που σε ακούτε τώρα. Δηλαδή τώρα πήρες εκδίκηση από το 3-2 του πρώτου αγώνα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Όχι. Ήταν ένα πολύ κακό σε θέμα μάτς. Ο Καρέρα το πήγε εκεί που ήθελε. Φοβήθηκε περισσότερο το μάτς. Δεν το περίμενα. Μέχρι που έβαλε και τον οικονόμο του. Πώς ήταν το μπακ μέσα, κανένα τηλεταγιά σε τερμάκ, πώς ήταν. Στο τέλος το γύρισε σε τρεις στόπερ, τα δύο μπακ, ναι, κανένα σεντερφόρ. Λίμπερο οικονόμου. Για λέγει. Το πήγε εκεί που ήθελε ο Καρέρα. Έκλεισε τους χώρους, έδωσε την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Απλά πιστεύω ότι υπερέβαλε. Γιατί ήταν ένας Παναθηναϊκός ο οποίος είχε ξεκάθαρα το μυαλό του στο μάτς Τετάρτης. Με βάση και την 11 που κατέβηκε. Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση άλλη. Ο φίλος Σάικ προτιμάει να δει καλή μπάλα ή αυτό που βλέπει τώρα και να κερδίζει η ομάδα. Κοίτα, πιστεύω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Σίγουρα το ποδόσφαιρο που παίζει ο Καρέρα δεν θέλει, αλλά φέρνει αποτελέσματα. Δείχνει ότι είναι ένας σοβαρός προπονητής, ο οποίος προσαρμόζεται ανάλογα τον αντίπαλο. Δηλαδή, η ΑΕΚ δεν έπαιξε έτσι στα άλλα μάτς. Είχε ένα αμυντικό προσανατολισμό, αλλά όχι αυτό το κατά ενάντια που έπαιξε από ένα σημείο και μετά. Ναι, στο τέλος είναι το παρακάνω. Βέβαια. Είναι και έξυπνος γιατί ξέρει ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιο αθλητική ομάδα, έχει περισσότερα τρεξίματα και δεν μπορούσε η ΑΕΚ να ακολουθήσει αυτό το ρυθμό από ένα σημείο και μετά. Φοβάται κιόλας. Φοβάται. Το βλέπεις ότι φοβάται. Σου έβαλα τον γκολ. Άραξε, το κρατάω, φυλάω τον γκολ μου και τελείωσε. Επίσης για όσους δεν έχουν τσίμπλες στα μάτια, βλέπουν ότι ο Αραούχο, παρά το υπέροχο γκολ που σημείωσε, δείγμα της ποιότητάς του, δεν είναι ακόμα σε καλή κατάσταση. Θέλει χρόνο για να βρει τα πατήματά του. Άσχετα με τον κόσμο. Μα ο ίδιος άκουσε τι είπε μετά το μάτς. Λέει, παιδιά, αυτό το κουλό δεν το ήθελα. Απόνιστικτο το έβαλε. Δεν είπα ακριβώς αυτό. Αυτό ακριβώς είπε. Απόνιστικτο. Είπε ότι είχε δώσει τύχη επειδή δεν το έβαλα με το καλό μου πόδι. Αλλά αυτό δεν πολύ ισχύει, να σου πω γιατί. Γιατί τα πιο όμορφα γκολ του τα έχει βάλει με τα αριστερό. Και με τον Παναθηναϊκό το τελευταίο που έβαλε. Πριν 22 μήνες και με τον Ολυμπιακό, ένα πανομοιότυπο. Πότε ήταν? Πριν 22 μήνες, Απρίλιο. Μάρτι ή Απρίλιο? Απρίλιο. Του 18. Τα έχει βάλει με το αριστερό. Ένα με τον Μπάουκ έχει βάλει με το δεξί, που ήταν και αυτό πολύ όμορφο. Ο οποίος δεν είναι γκολτζής, αλλά βάζει πολύ κρίσιμα γκολ. Ναι, σωστό. Αποφασιστικά γκολ. Ολυμπιακό είδες? Είδα στιγμιότυπα. Τι είδες? Εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη νίκη. Από την άποψη ότι παίζει με αριθμητικό μειονέκτημα σε μια έδρα η οποία δεν είναι πιο εύκολη. Δηλαδή, αυτό το γκολ στην οικονομία του πρωταθλήματος μπορεί να αποβεί καθοριστικό. Πολύ περισσότερο από τα πολλά που έχει βάλει ο Ελαραμπή, έτσι. Αυτό το γκολ του Χασάν μπορεί να είναι. Επίσης, έδειξε ότι ποτέ δεν μπορεί να κρίνεις ένα ματς πριν ολοκληρωθεί. Το λέω από την άποψη ότι. Τα έχουμε δει αυτά χιλιάδες φορές. Βγάζει τον Ελαραμπή και βάζει τον Χασάν. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι είπαμε τι κάνει. Αυτή η αλλαγή που έκανε, βγες Ελαραμπή, μπες Χασάν για να πετύχει και μάλιστα στο 90 φεύγα. Στο 91. Ναι, πρέπει να έχεις ένα πάντο σε γερμανικό κράτος. Έλα φίλε. Γεια σου κύριε Γιώργο Γεωργίου, τι κάνετε? Καλά είσαι. Σας παίρνω από το εξωτερικό Αυστραλία, τι κάνετε, πώς είστε? Από? Εξωτερικό Αυστραλία. Α, ωραία, ναι. Κύριε Γεωργίου, εγώ είμαι μεγάλο generation, η ηλικία μου, έχω 50 χρόνια στην Αυστραλία, αγαπάω την Ελλάδα και η ηλικία μου είναι περίπου 68-69 χρόνια. Κύριε Γεωργίου, εγώ είμαι μεγάλο generation και μετανάστω εδώ πέρα για καλύτερη τύχη. Και αγαπάω την Ελλάδα, αλλά δεν αγαπάω το Πρωτάθλημα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, γιατί όταν ήμουν εγώ νέος και πριν φύγω από την Ελλάδα, το αγαπούσα τους Έλληνες όλους τους εσωτερικούς. Τώρα δεν ξέρω κανέναν από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό τους ξένους. Κύριε Γεωργίου, μου αρέσει η Εθνική που έχει φτιάξει μια καλή ομάδα τώρα. Θα τη δούμε.
και στο μέλλον. Κοίτατε, κύριε Γεωργίου, η εθνική μας με τους νέους παίκτες και όπως πήγε καλά το πρώτο αγώνα και το δεύτερο αγώνα, θα πάμε καλά. Αυτό περιμένουμε όλοι. Δεν ξέρω. Έδειξε κάποια, καλά, έδειξε κάποια καλά δείγματα, αλλά όταν έδειξε αυτά τα δείγματα, δεν υπήρχε άγχος, δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Μάλιστα, κύριε Γεωργίου. Εγώ, όπως θυμάμαι, θυμάστε εσείς, είστε και εσείς στην υγεία της γη μου, την Εθνική Ελλάδα που κέρδισε την Πορτογαλία 4-2 στο Καρασκάκι. Ναι. Αυτά θα θυμάμαι εγώ, κύριε Γεωργίου, αλλά αγαπάω την Εθνική μόνο. Τώρα το γίνεται με τον Πάο και την Ψάρτη δεν με ενδιαφέρει, κύριε Γεωργίου. Ας τα λύσουν με αναχή τους. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, κύριε Γεωργίου. Για καλά. Ο Θεός να σου δίνει κουράγιο και δύναμη. Για καλά επίσης. Να πούμε και ότι βγήκαν τα αποτελέσματα για τον τραυματισμό του Σουντανή. Έχει πάθει ρήξη προστιουχιάς του. Από χθες το βράδυ η πιθανότητα είναι και η δοχή ήταν αυτή. Για πρόσφυγο χειριστό. Και είναι άτιμο αυτό το πράγμα. Άτιμο. Ό,τι χειρότερο. Άτιμο. Για λέγε. Ο Παναθηναϊκός Ολόμπος πώς φάνηκε. Τώρα να πω τη λέξη κουρασμένος, τη λένε όλοι. Δεν μου άρεσε. Κουρασμένος δεν θα το λέγα. Από την άποψη ότι είχε αλλαγή στην 11, είχε 5 αλλαγές. Κοίταξε. Πολλοί θα πούνε ότι δεν έχει και ενδιαφέρον πια για το πρωτάθλημα και έχει ρίξει όλο το βάρος, όλη τη σκέψη είναι για το παιχνίδι της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Αλλά όταν μπαίνει στο γήπεδο, παιδί μου, δεν τα σκέφτεσαι αυτά. Δεν μου άρεσε ο Παναθηναϊκός όπως μου θύμισε Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο μέχρι στην Τούμπα που εξαφανίστηκε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Στο 2-0 του ΠΑΟΚ εδώ. Ναι, ήταν εκεί, πολύ καλός. Είμαστε μέσα, ήτανε το είδαμε. Καταιγιστικός. Έτσι, ήταν πολύ καλός. Μετά, εξαφανιζόλου, ξέρω εγώ τι να πω. Δεν απειλήσε, εμένα αυτό μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση. Δεν απειλεί, δεν έχει κυνηγό. Δεν έχει κυνηγό να κάνει μπούκα. Να κάνει διείσδυση. Να εκμεταλλευτεί την παραμικρή ευκαιρία, αυτό που κάνει δηλαδή ο Ραούχο. Δεν θα είναι πιο κυνηγό. Ο Μακέντα δεν σου αρέσει. Τώρα είναι για καλό Παναθηναϊκό, Μακέντα. Ρε Γιώργο, για καλό Παναθηναϊκό δεν θα ήταν οι περισσότεροι. Λοιπόν, τι μου δηλαδή στην κατάσταση που είναι ο Παναθηναϊκός τώρα δεν σου αρέσει ο Μακέντα. Τώρα, δεν ξέρω, όχι. Για μένα είναι αξιόλογος. Φιλότιμος είναι. Έτσι, φιλότιμος είναι. Δεν είναι ο σεντεφόρ, παιδί μου. Τι να σου πω τώρα. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν με γεμίζει εμένα. Απλά εγώ περίμενα περισσότερα πράγματα από τον Παναθηναϊκό από τη στιγμή που έφαγε τον γκολ νωρίς. Και είχε, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, είχε συντριπτικά υπέρ του την κατοχή. Όχι στο μεγαλύτερο, στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι, Γιώργο, εκεί στο πρώτο. Στο πρώτο είχε ΑΕΚ. Τα έβλεπα. Στο δεύτερο Παναθηναϊκός είχε μια δόση 74-26 κατοχή. Αλλά κατοχή δεν είναι. Είναι γιατί είναι για του 41. Δεν λέει τίποτα. Λέει, μα είχαμε κατοχή. Και πώς έπρεπε, χάσαμε 3-0. Τι είναι αυτά, ρε. Τι δουλειά έχει κατοχή να πούμε, δεν κατάλαβα. Αν θυμάμαι καλά, η μόνη φάση που απειλήσε είναι στο 60. Εκεί πέρα που κάνει το τάκλινο Βράγκη στο Μακέντα. Ναι. Και μετά σου τάρει ο Χατζηγιοβάνης και πήγε. Θα το τρώγε όρθιο ο Μπάρκας, αλλά πήγε έξω. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Είδα ένα μάτς προχθές. Τώρα μιλάμε για Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτά. Είδα ένα μάτς προχθές. Δώστε μου μάτια να βλέπω. Με καθήλωσε. Λεβερκούζεν Ντόρτμουντ. 4-3. Αυτά είναι μάτσε. Αυτά είναι παιχνίδια να αγαπήσει το ποδόσφαιρο, να αγαπήσει την μπάλα. Να μην πηγαίνει για κατούριμα. Να αγαπήσει την μπάλα, είπες. Ναι. Να μην πηγαίνει ούτε για κατούριμα. Κοίτα στην Bundesliga είναι ανοιχτά τα μάτσε. Σωστό. Τα περισσότερα. Σωστό. Αλλά μια και είπες να αγαπήσει την μπάλα. Αν έπαιρνε ένα παιδί το οποίο δεν είχε ξαναδεί ποδόσφαιρο και του έλεγε έλα ρε μάγκα, πάμε μαζί να δούμε ένα μάτσε. Και το πήγαινε να δει Ηλιούπολη Ρουφ. Θα ξαναέβλεπε. Όχ, μάνα μου, ποτέ. Αυτό που είδαμε χθες, που είμαστε παρέα, στο γήπεδο της Ηλιούπολης, Ηλιούπολη Ρουφ, εννοείται ότι ήταν το ντέρμπι της ημέρας, ήταν η μάχη των μαγών, η μητέρα των μαγών. Τι ήταν αυτό το πράγμα.
κολλήρι ανάγκη δεν είναι γύρω στα κάτω. Κανονικά στην έξοδο έπρεπε να έχει ένα για κάθε θεατή. Βέβαια, ευνοημένο βγαίνει το ρούφο έτσι από το αποτέλεσμα. Ναι, ξεκάθαρα. Ακούστε, πάλι δεν διακρίνει τη διαφάνεια των τεσσάρων. Εγώ όμως θα πω και τ' άλλο. Ότι υπάρχει μια δικαιολογία για αυτή την ιστορία που είδαμε χθες. Είχαν και 22 τρομακτικό άγχος. Το ρούφο λέει: μη χάσω και μην πάει στον πόντο η Λιούπολη. Η Λιούπολη έλεγε: μη χάσω και πάω σε 7 πόντους. Είχαμε άγχος, παιδί μου. Την περίμενα να ρισκάρει περισσότερο την Λιούπολη. Ξέρεις τι μ' άρεσε χθες. Αυτό που είναι γι' αυτό. Ότι γέμισε το γήπεδο. Ήτανε τίγκα πραγματικά. Δηλαδή είναι απολαυστικό να βλέπεις πάνω από 1000 άτομα. Και από τις δύο πλευρές. Και επίσης δεν άνοιξε μύτη. Πολύ, το όλη πιο την εβδομάδα. Όλη την εβδομάδα τι έκανε. Θυμάσαι. Ένα ξύλο που θα πέσει, φέρτε μάρφε. Ρε τίποτα. Ρε, αγκαλιές, φιλιά και φύγανε. Έλα φίλε. Έλα κύριε Γιώργο. Πάμε. Παραγιώργη. Ναι. Έλα, τι τα κάνεις. Καλά. Καλά είσαι. Εγώ να δεις τι έπαθα. Μέχρι που σκέφτηκα να μην ξαναδώ ελληνικό πρωτάθλημα. Γυρίζω το κανάλι και μια στιγμή βρίσκω τη Γιουβέντους με τη Βερόνα. Μάλιστα. Χάρια Γιουβέντους, ακυρώσα κανονικό γκολ τη Βερόνα. Θα την ευρυά του, λέει ας περιέλω. Ψάχνω, βρίσκω ένα άλλο μάτσι, πέφτω πάνω στο Πόρτο Μπενφίκα. Εκεί να είσαι πως είναι τα ντέρμπι. Στο 3-2. Πα, Γιώργο. Εκεί να δεις μπάλα, εκεί να δεις αυτά, εκεί να δεις τάκλι στο λαιμό. Έχει και μια ράπα μπροστά η Πόρτο. Το Μαρέγκα. Ένα πράγμα θορυκτό, όπως είναι τη Γουλφς αυτός ο Τραωρέ. Αυτός είναι πιο δυνατός, αλλά είναι μια κλάση πιο χαμηλά. Δεν πιστεύω να είναι στην ίδια κλάση με τον Τραωρέ. Αλλά δεν παλεύονται. Αυτοί δεν παλεύονται. Κανάλι βρεις Μπαρσελόνα 3-2, βλέπεις τη Ρεάλ 1-4 και πάμε εδώ. Καλά και η Μπαρσελόνα νεκρίζανε. Νεκρή ξενεκρή, είδες τουλάχιστον 5 γκόλες κάτω το κάρι. Είδες το Λεβερκούσεν Ντότμουντ. Όχι, δεν το είδα. Πω, έχασες. Έχασες, σου λέω. Φοβερό. Κάτσε μετά να δεις. Αεκ Παναθηναϊκό και λες Χριστέ μου να βγάλω τα σκόθια μου. Ήταν ωραία τα πράγματα. Τι είναι αυτό πάλι το στήσιμο που έκανε πάλι χτες ο Δόνης. Πού τον εξέθαψε τον Μπέκ, πού τον βρήκε. Πες μου ρε Γιώργο, πες. Τι να σου πω. Το μόνο που μπορεί να σκεφτεί κανείς είναι ότι κράτησε πέρσι να ξεκουράσει για τον παιδί της Τετάρτης. Εάν παίξει μπάλα Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και κάνει καμιά μαγιά και περάσει ή αν κάνει ένα καλό μάτς, σημαίνει ότι ο Δόνης πλέον μας κοροϊδεύει όλους. Όποτε θέλει βάζει την ομάδα και παίζει, όποτε θέλει η ομάδα δεν παίζει. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Γιατί αλλιώς δεν εξηγούνται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να το διανοήσω. Γράμμα. Και ο άλλος που λες, άμα έχει πάτο προπονητής, έχει πάτο αυτά, μου βάνει το κουτσό, το μουσκάρι, να πούμε και το Χασάν μέσα και μου κάνει γκολ. Τέλος πάντων. Το έδεσαι το μάτσο αυτό. Τι να δεις ρε Γιώργο, το παρακολουθούσα συνάμα. Ξέρεις κάτι άλλο. Όλος ο Ολυμπιακός χθες ήταν αυτός ο Βαμπουενά. Γιάννη με λένε λέω. Όχι, δεν μιλάω σε ένα. Ήταν ο Βαμπουενά. Η πάσα που κάνει ειδικά στο Χασάν είναι... Άλλο πράγμα. Ακριβία. Έλα ρε Γιώργο. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Για να πάμε στον επόμενο. Τώρα και κουτσένει ο Κακομύρης τώρα και 37 χρονών να πούμε. Βαμπουενά τώρα πλάκα κάνουμε. Έγινε ρε. Μας αξίζουν. Για χαρά. Πάμε στον επόμενο, έλα. Ναι. Ναι. Έλα. Γεια σου Γιώργο. Γεια. Αλέξανδρο, σε αυτήν την εβδομάδα, καλησπέρα και στον Πεντίπλα. Καλησπέρα. Τι ομάδα είσαι, φίλε. ΑΕΚ. Αγγλής. Α, ωραίος. Κι εγώ ΑΕΚ άραμε. Να πούμε πολλά περαστικά του Σουπνού. Έπαθε ρίξει πόσο χιαστού. Τι να πούμε για την ΑΕΚ που σε 3 χρόνια είχε 6 χιαστούς. 2 Μάνταλος, 1 Λαμπρόπουλος, 1 ο Πάρης Μπάπης από τις Ακαδημίες στο παιδί. 1 ο Γιώχανσον. 1 ο Λόπες στο Ηράκλειο. Έχουμε, η κακοδαιμονία συνεχίζεται και έχουμε και τερματισμό στο μπάσκετ μάλιστα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ήθελα να πω Γεωργίου κάποια πράγματα για το φυσικό τερμπί. Καταρχήν να πω ότι είχα πάει εκεί πέρα. Να σου πω όμως κάτι, μια που είπες για μηνίσκους και ατυχίες. Άλλο πράγμα να πάθει
χιαστό ο Μάνταλος και άλλο να πάθει χιαστό ο Φορτούνης. Άλλη ζημιά η μία, άλλη ζημιά η άλλη. Συνέχισε, για λέγει. Ναι, οκ. Okay. Όπως συνέχει είναι ένας δύσκολος τραυματισμός. Τέλος πάντων. Να πω ότι η ΑΕΚ είχε σε κακή μέρα τους Βέντε, παρόλο που ξέρει μπάλα ο Βέντε, δεν ξέρω, είναι λίγο τεφορμένο το τελευταίο καιρό. Είχε σε κακή μέρα τους Βέντε κρίση Σιμάνσκι και Μάνταλο. Σε κακή μέρα τον Κρίσιτς. Ο Κρίσιτς, ο φούδος που έλεγε απειλούσε. Σιμάνσκι και Μάνταλος Βέντε, όχι Κρίσιτς. Λάθος ήταν, σε καλή μέρα τον Κρίσιτς. Ναι. Ο Μάνταλος συνήθως είναι σε κακή μέρα. Ναι, ρε γάμο, το είναι ντεφορμέ. Ας ελπίσω ότι είναι αυτό και δεν είναι κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πω αυτό που θέλω να τελειώνω, ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη. Κατάφερε μετά από 22 μήνες και 13 τρίτη να βάψει το τέρμι και το τριλόμαυρο. Είναι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ο Καρέρα φαίνεται ότι στείλει καλά την ομάδα, την έχει δουλέψει στα αμυντικά. Προσπαθεί να πάρει από τα πλεονεκτήματα της ομάδας και να δουλέψει πάνω στα μειονεκτήματα της ομάδας. Το όνομά σου, φίλε, ξέρω πώς είναι, είπαμε. Άρης. Άρη, φίλε, συμφωνείς στον Φορτούνιο. Δείχνει ένας προπονητής ο οποίος επεμβαίνει αποφασιστικά στο μάτς. Δεν ζημιώνει την ομάδα. Εγώ να πω κάτι άλλο. Ότι μάλιστα τους παίχτες ξέρεις τι τους είπε. Ποιος, ο Καρέρα. Ο Καρέρα. Για πες. Θα παίζετε όπως σας λέω εγώ. Όποιος δεν παίξει έτσι, έφυγε. Έχει ένα πλάνο που τηρείται πιστά. Αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις τι να δει ένας προπονητής, άγνωστος έτσι, στους παίκτες και να πει: ναι, μάγκες, ναι. Ή παίζετε έτσι ή τον μπούλο. Ναι. Χαίρεστε το. Ναι. Εγώ ξέρω ότι τους έχει πει Γεωργίου ότι θα δίνουν το 100%. Και μιλάμε τώρα για παίκτες που δεν έχουν τώρα ιδιαίτερες δυνατότητες. Έγινε, δε, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Έλα. Ναι. Πάμε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Γιώργος, Αυτρομητάρα. Ήσαν στην υπεδοχή, Όχι. Και το πιάσα σε πληροφορό διπλό. Έπιασα και πήραμε και μεροκάμα το μικρό. Να πω μια καλησπέρα, τρία πραγματάκια να πω γρήγορα για να μην κρατάω και τη γραμμή σου. Να πω μια καλησπέρα στην αδυναμία μου και στην πάθειά μου, στον Γιώργο, τον Αεκτή, τον κολλητό σου. Ναι. Που μας ακούει. Εχθές άκουσα το πρωί, ενώ κοιμόμουν έτσι, λαγοκοιμόμουν, τον Αυγολέμονο σε ένα σταθμό, τον κύριο Αυγολέμονο σε ένα σταθμό και έδωσε παραγγελιά Βασίλη Ξανθάκης, εγώ Μπεκρής, υποκλίνομαι. Μόνο αυτός μπορεί να τα κάνει αυτά. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τέτοιες ωραίες παραγγελίες να μας πετάξει και στον ύπνο μας. Και κάτι άλλο. Για τις δηλώσεις του Σάββα ήθελα να πω, ρε Γιώργο. Μην ασχολείσαι, δηλαδή, μόνο τώρα. Δεν κουραστήκατε να ασχολείσαι με αυτό το πράγμα. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Όχι, ξέρεις ποιο είναι το παρήγορο. Ότι παρακτηγήθηκε και φωνάζει επειδή έβγαλε κόκκινη στον Ολυμπιακό. Το να το αδικήσαμε τον Ολυμπιακό δεν ήταν και δύο κίτρινες. Δεν έπρεπε να πάρει κόκκινο. Δεν πρέπει να τον ακουμπάμε ποτέ τον Ολυμπιακό, δηλαδή. Ήμαρτο μου. Για πες μου κάτι, θυμάσαι από πότε έχει να αποβληθεί πέρυσι στο Ολυμπιακό, άλλη το θυμάσαι. Μη μου ανεβάζει την πίεση τώρα που ξεκινάω για δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Από πότε ο Ολυμπιακός είχε να παίξει εμάς πρωταθλητές με 10. Με τον Ατρόμητο. Όχι ρε, γενικά. Ποτέ. Θυμάμαι με 9. Με 9 ποιο. Όταν είχε χάσει από την ΑΕΚ 1-0 με τον γκολ του Βάργκας. Πριν το 16. Πριν από 4 χρόνια. Γιώργο, ξέρεις ποιο είναι το αυτό. Διαμαρτύρεται τώρα που μας έβαλε σε εμάς σε ένα παιχνίδι τίποτα για μένα, ναι. Μας βάλανε ξένο διαιτητή και για κρινιάζανε. Γιατί δεν μας βάζανε και ξένο διαιτητή στα προηγούμενα 2 χρόνια που είχα την ομάδα και πήγαινα μπροστά. Γιατί δεν κρινιάζε τότε. Δεν είναι για το Σάββα. Μας προκαλούν να πούμε δηλώσεις που κάνει. Κρίνιαξε για την κόκκινη και για τη διαιτησία. Γιατί ρε μάγκα δεν μου βάζεις χτένο διαιτητή πέρσι και πρόπερσι. Σαββά, ναι. Πρέπει να διακόψουμε. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Έλα, φίλε. Γιώργο. Έλα. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Ακούω διάφορους ακροατές και λένε να φτιάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο, να βλέπουμε μπάλα. Ποιο ποδόσφαιρο να φτιάξει, ρε παιδιά. Καταρχάς. Παράγεις παίκτες όπως λέει και ο Κατσουράνης σε μια συνέντευξή του. Πρώτον, παίκτες δεν παράγουμε.
Σε παρακαλώ πολύ, μου κάνει μια ωραία πάσα. Η παραγωγή παιχτών γίνεται από τις μικρότερες κατηγορίες. Μάλιστα. Πήγαμε λοιπόν να θέλουμε τον Άρη και είδαμε το Ηλιούπολη Ρουφ. Ρε να μην υπάρχει ένας παίκτης να πεις αυτός έχει ένα μέλλον. Τίποτα. Τίποτα. Και όχι μόνο από αυτές τις δύο ομάδες. Από όλες που βλέπω τώρα κάθε Κυριακή. Πρώτον, δεν παράγουμε παίκτες. Εγώ παλιά ασχολόμουν με το ποδόσφαιρο, το ραστιχνικό. Τώρα τίποτα. Πρώτον, δεν παράγουμε παίκτες. Και ένας λεφτά να πάρουμε παίκτες οι ομάδες. Όταν λέμε ομάδες, λέμε τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Γιατί οι άλλες οι ομάδες, κάτι Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, είναι για κλωτσές τελείως. Και αυτές οι δύο ομάδες που έχουν λεφτά δεν μπορούν να πάρουν ένα παίκτη καλό. Γιατί και ο καλός ο παίκτης δεν θα έρθει στην Ελλάδα του μνημονίου. Και μετά το άλλο, οι ξένοι δεν βλέπουν τι γίνεται στην Ελλάδα με αυτό το χάλι που γίνεται. Και θα πω και κάτι άλλο. Επειδή παρακολουθώ χρόνια ποδόσφαιρο, όταν ακούω φιλάθλους του Παναθηναϊκού, που εγώ έζησα χωρίς να είμαι Παναθηναϊκός, στον Παναθηναϊκό του Γουέμπλεϊ ή τη ΣΑΕΚ της μεγάλης ομάδος του Μπάγεβιτς, και ακούω Παναθηναϊκός λέει έχει καλή ομάδα. Και καλή ομάδα ρε παιδιά. Φτάσαμε σε σημείο να πούμε για τον Μπακέντα ότι είναι καλός παίκτης. Ή Μάρτον που λες και εσύ. Τη στιγμή, Γιώργο, δυστυχώς εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι δεν μπορεί να φτιάξει ποδόσφαιρο. Γιατί? Ο ένας βασικό. Έχεις πεζοδρόμια στην Αθήνα. Έχεις δρόμους στην Αθήνα. Τίποτα δεν έχεις. Πώς να φτιάξει το ποδόσφαιρο? Πάλι μια παρένθεση. Μια που είπες δρόμους και πεζοδρόμια. Το καλύτερο ένα-δύο. Ξέρεις πότε γίνεται? Ναι, ναι. Με τον τοίχο. Ναι, πρόσεχε, να σου πω και κάτι άλλο, Γιώργο. Πήγα πέρσι στη Βουλγαρία, η οποία Βουλγαρία Σόφια, οικονομικά η Βουλγαρία είναι πολύ κάτω από την Ελλάδα. Αυτό είναι γεγονός. Εμείς είμαστε και πήγα σε ένα νοσοκομείο στη Σόφια και τρελάθηκα. Πήγα σε δημόσιο νοσοκομείο, είχα πάει με ένα φίλο που τον πήγα. Πήγα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο της Σόφιας και έπαθα σοκ. Και λέω, συγγνώμη παιδιά, αυτό το νοσοκομείο είναι δημόσιο ή ιδιωτικό? Δημόσιο. Και περπατάς στους δρόμους της Σόφιας και δεν βλέπεις, στις φτωχής Βουλγαρίας, επαναλαμβάνω, δεν βλέπεις ένα δρόμο και ένα πεζοδρόμιο σπασμένο στη Σόφια. Τι λέμε τώρα να φτιάξει, το πιο ποδόσφαιρο να φτιάξει? Καλή μας νύχτα, Γιώργο. Και ξυπνά στον κόσμο. Γεια σου. Γεια χαρά, φίλε, γεια χαρά. Έλα. Ναι. Μας ακούτε? Μιας και αν κάνει αυτό το εκτεταμένο rotation ο Δόνης στο χθεσινό μάτς, δίνεις πιθανότητα στον Παναθηναϊκό για την Τετάρτη? Λίγες. Και να μην έκανε το rotation και να ήταν κομπλέ η ομάδα, το σκορ να γίνει 3-0 είναι δύσκολο. Και εγώ έτσι πιστεύω. Έτσι, είναι δύσκολο. Το να γίνει 2-0, να πάμε στην παράταση. Όχι, θεωρώ δύσκολο να μην βάλει έστω ένα γκολ ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. Αυτό θεωρώ πιο δύσκολο. Και εδώ δεν θα έβαλε στο πρωτάθλημα. Γιατί και τον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα δεν ενδιαφέρει περισσότερο από το κύπελο. Σκέψω όμως να χάσει αυτή την πρόκριση έχοντας ένα 2-0 στο πρώτο μάτς. Θα είναι σφαλιάδα μεγάλη. Τεράστιο πλήγμα. Μεγάλη σφαλιάδα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για την απορία τη δική σας και κάποιου άλλου θεατού σχετικά με την παραγωγή Ελλήνων παικτών, που είναι και δική μου απορία. Ναι. Όταν μάλιστα αναλογίζομαι και βλέπετε και εσείς φαντάζομαι τη δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες της Λίβερπουλ. Τι ομάδες κάτω από 23 έχει βγάλει αυτή η Λίβερπουλ, παιδί μου. Τι ομαδάρες είναι αυτές. Τι παίκτες 18, 19, 20 χρονών που πάνε και σχολείο εκεί πέρα και όχι μόνο παίζουν μπάλα και μαθαίνουν μπάλα, αλλά τους έχουν και σχολεία που πηγαίνουν και εκπαιδεύονται κλπ. Εκείνες οι ακαδημίες, κύριε Γεωργίου, που είχαμε στην Ελλάδα, με τον Κρίστο Βαζέχα άκουγα κάποια ακαδημία, με τον Πουμπλή, με τον Μίμη Δωμάζο, αυτές όλες οι ακαδημίες τι κάνουν? Έχετε κάποια ιδέα εσείς? Τίποτα. Τίποτα. Είναι και θέμα εκπαίδευση των πιχειρικάδων. Εδώ βλέπεις σήμερα, το ποδόσφαιρο έχει αλλοιωθεί εντελώς. Παλιά, στα χρόνια τα δικά μας, άμα δεις ένα μάτς της δεκαετίας του 70, του 80, ακόμα και του 90, είναι σε replay, πιο αργό και από τον Επιτάφιο.
αλλά είχε τεχνική. Βεβαίως. Σήμερα η ταχύτητα ήταν πολύ μεγαλύτερη, αλλά μηδέν τεχνική, ρε παιδί μου. Μηδέν τεχνική. Τι είναι εκείνο που κάνει τα παιδιά αυτά της Λίβερπουλ να έχουν και καταπληκτική ταχύτητα και δυνάμεις, αλλά και να μη στερούνται τεχνικής. Θέμα εκπαίδευσης προπονητή. Α, ακριβώς λοιπόν. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν όλα αυτά. Τι, αυτές οι εκπαίδευσες. Μα εδώ οι δικοί μας, τι λέμε, ε? Η δική μας. Με τη μία η μπάλα. Με τη μία. Με γαμώ τη μία. Με εκνευρίζει και εμένα αυτό. Μα καλά, αυτοί οι άνθρωποι όπως ο Μίμης, ο Δωμάζος, ο Βαζέχα, όλοι αυτοί που ξέρανε μπάλα, δεν έχουν να δείξουν κάτι στα παιδιά. Κοίταξε, ο Βαζέχα, δεν μπορεί ο Βαζέχα. Εγώ έχω πει ότι ο Βαζέχα, ο Ντιότζεβιτς και ο Σαβεύσκι είναι οι τρεις καλύτεροι ξένοι, ναι, που έχουν προσφέρει τα περισσότερα σε διάρκεια στον λόγο ποδόσφαιρο. Συμφωνώ. Αλλά προπονητές της πλάκας. Πήγε ο Βαζέχα που έχει πάει, τον έχουν διώξει. Μα και στο Βοστήρα πήγε και τον διώξαν. Δεν είναι για προπονητές. Δεν είναι για προπονητές. Δεν είναι για προπονητές. Ήθελα πριν σας αφήσω να πω πρώτον ότι φαίνεται ότι η απόφαση της UEFA είναι ότι δεν μπορείς να αλλάξεις τους ισχύοντες κανονισμούς διαρκούσης της περίοδου. Συνεπώς, όπως φαίνεται, ο αθλητικός δικαστής θα κρίνει με δεδομένη τη δυνατότητα του υποβιβασμού, να δούμε τι θα γίνει. Ναι, αλλά να δούμε πότε θα βγάλει την ταμπούμα. Ναι, καλά, εντάξει, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπορείς να βγάλει μετά από τις υποδείξεις. Ναι, και πριν σας αφήσω, ανθρώπινο είναι κατεξοχήν αυτό που θα πω. Εκείνο το καλό παιδί που προσπαθεί με τις δικές του δυνάμεις να κάνει κάτι, ο Κυριάκος, τι γίνεται, έχω καιρό να τον ακούσω. Έχει βγει, πρόσφατα θα ξαναβγεί. Πώς? Πρόσφατα είχε βγει. Α, είναι καλά. Καλά είναι, καλά. Το λέω, ελπίζω να είναι καλά, καλά τίποτα άλλο. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Γεια καλά. Να πούμε ότι στο 41 Παναχαϊκή δόξα κουλουράκια, 0-0. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Γιώργο Γεωργίου, νομίζω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα που το έχετε, το ξέρετε όλοι βέβαια οι ποδοσφαιρόφιλοι, ότι όταν το ποδόσφαιρο θα γίνει ελιτιστικό άθλημα, η κοινωνία θα χάσει τα νερά της. Να το πω έτσι με ωραία έκφραση για να μην το πω. Κάντο πενινταράκια. Πενινταράκια, πολύ ωραία. Πάμε. Το ποδόσφαιρο είναι η κοινωνική εξπερμάτιση, να το πω έτσι ωραία, που ο λαϊκός κόσμος εκτονώνεται. Σωστά? Συνέχισε. Βέβαια, σε αυτό το λαϊκό κόσμο προστίθεται και ο ελιτίστικος αριθμός, ένας μεγάλος αριθμός ελιτίστικων ανθρώπων, οι οποίοι όντως μεταμορφώνονται και πάνε στο ποδόσφαιρο, πάνε στα γήπεδα και η πραγματικότητα είναι αυτή, εξπερματώνουν. Βγάζουν όλο το κακό εαυτό και γυρνάνε στα σπίτια τους, γυρνάνε στην κοινωνία πάλι και έχουν μια πραότητα, έχουν μια συνεννόηση, έχουν μια άλλη συμπεριφορά. Εάν λοιπόν το ποδόσφαιρο γίνει σωστό, θα έχουμε πρόβλημα. Τις ξένες κοινωνίες, γιατί... Εννοείς θα έχουμε πρόβλημα κοινωνικά πια, έτσι. Ορίστε. Εννοείς ότι το πρόβλημα θα είναι κοινωνικό. Σωστά. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Αυτό που πάνε να κάνουν με τα VAR και με τα MAR είναι η μεγαλύτερη κατ' εμέ, προσωπική άποψη, η μεγαλύτερη κατ' εμέ στροφή προς το λάθος του ποδοσφαίρου. Να πω εγώ με δύο λόγια τι εννοείς. Ναι. Ότι στην μπάλα ο άλλος πάει και εκτονώνεται. Ακριβώς. Βγάζει αποθυμένα, βγάζει στεναχώρηση, τα λοιπά. Τελείωσε. Όταν αυτά δεν τα βγάλει στην μπάλα, θα την πληρώσει η κοινωνία. Σωστά. Πάμε παρακάτω. Τίτλος βιβλίου είναι αυτό. Δεν είναι. Είναι η εναρχή ο λόγος. Αυτό είναι. Ναι. Στο ποδόσφαιρο πάμε να εκτονωθούμε. Και όταν δεν εκτονωθούμε στο ποδόσφαιρο, θα εκτονωθούμε στην κοινωνία. Η κοινωνία στις άλλες περιοχές, επειδή σου λέω ταξιδεύω πολύ, εκτονώνεται στην ίδια της κοινωνία. Παιδεραστές, ποτό, ναρκωτικά, όλα αυτά εκτονώνονται, είναι σαν τα ρήματα που λέμε τα εγώ, που γυρνάνε σε εμάς. Ενώ το ποδόσφαιρο
είναι το μέρος το οποίο εκτονώνεσαι. Και μάλιστα πολύ, πολύ μεγάλος αριθμός είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι μορφωμένοι. Είναι κατριτισμένοι. Δεν περιμένεις ότι θα έχει τέτοια συμπεριφορά στο γήπεδο. Εγώ είχα καθηγητή στο Λύκειο πριν πολλά χρόνια που γύρισε σπίτι του χωρίς πατερίτσα. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό? Πήγε στο ποδόσφαιρο και γύρισε χωρίς πατερίτσα. Μαθηματικός παρακαλώ. Εάν το ποδόσφαιρο ελιτοποιηθεί, δεν ξέρω πώς να το πω σωστά, νομίζω ότι το λέω σωστά, αλλά αν γίνει δηλαδή ελιτίστικο άθλημα, θα έχουμε πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, Γιώργη? Καλά. Από Μενίδη παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Αχαρναϊκάρα είμαι. Πού είναι Αχαρναϊκός? Αχαρναϊκός, Μενίδη. Πού κατάντησε ο Αχαρναϊκός? Πού κατάντησε, άστο. Άστο. Τα βλέπεις? Ναι. Έλα, σε ακούμε. Τίποτα, πήρα να δω τι γίνεται με το Αχαρναϊκό. Δεν προχωράμε, ο πρόεδρος δεν μας τα λέει καλά. Πού θα καταντήσουμε, άμε, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση? Λεφτά υπάρχουνε? Κάτι λένε ότι υπάρχουνε. Κάτι λένε ότι υπάρχουν. Γελάει ο δίπλα, Τι να κάνει το παιδί. Άμα δεν υπάρχουν λεφτά σήμερα, φίλοι μου, στην μπάλα, άστα. Άστα. Φαίνουνε, προσπαθεί η ομάδα, αλλά μια κάτι, κανένα νέο, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη να πούμε τι συμβαίνει. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Με τον ΠΑΟΚ πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα, τι γίνεται? Το θέμα δεν είναι μόνο αγωνιστικό, το θέμα είναι και τι γίνεται με την υπόθεση του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Εκεί να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε. Να δούμε. Θα βάλουν κανένα φυλακή, πώς θα γίνει το θέμα? Όχι, φυλακή δεν μπαίνει κανένας. Δεν μπαίνει κανένας. Όχι, φυλακή όχι. Α, καθαρίστε τον ποδόσφαιρο από αυτούς να πούμε. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Yeah. Έλα, φίλε. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργίου. Καλησπέρα. Λέγομαι Γιώργος, από την Ανθούσα σας τηλέφωνο. Ναι. Μία παρατήρηση, κύριε Γιώργο. Πάμε. Έχω μεγάλο πρόβλημα στην οράση μου. Την ώρα. Αυτοί οι άνθρωποι μεταδίδουν αγώνα. Είναι μια δική παρέα για μας. Προσπάθησε να πάρεις μια καλή θέση. Κάνει διακοπές στο τηλέφωνο. Λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή έχω μεγάλο πρόβλημα όρασης, ναι, ναι. Και δεν μπορώ να δω τηλεόραση, ούτε ίντερνετ διαθέτω, το ραδιοφωνάκι είναι η παρέα. Ακούς. Οι άνθρωποι που μεταδίδουν τους αγώνες δεν λένε το αποτέλεσμα. Περίμενα εχθές από το 70 να τελειώσει ο αγώνας ΑΕΚ Παναθηναϊκός για να μάθω ποιος κέρδισε ποιον. Ναι, ναι, να ήταν μόνο αυτό. Ο συντονιστής πάει μετά στο ναρτάς του και λέει: πόσο τελείωσε ο αγωνάς, κέρδισε ο Καραϊσκάκης 3-0, ολοκληρώσαμε τη μετάδοση, καληνύχτα. Και λέει ξανά ο συντονιστής. Κάνει διακοπές. Ζητάω συγγνώμη, Ζητάω συγγνώμη. Όχι. Έλα. Με ακούτε τώρα. Τώρα ναι. Με ακούτε. Τώρα ναι. Με ακούτε. Ναι, αυτό που σας είπα, η παρατήρησή μου είναι αυτή. Ότι δεν μεταδίδουν το αποτέλεσμα. Δεν λένε ποιες ομάδες παίζουν, δεν μεταδίδουν το αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Ειδικά από το ραδιόφωνο, δεν είναι μόνο ότι δεν μεταδίδουν το αποτέλεσμα. Είναι μια περιγραφή της πλάκας. Ακριβώς. Από το ραδιόφωνο, όταν γίνεται μετάδοση, πρέπει αυτός που λέει το μάτς να σε βάζει μέσα στο γήπεδο, σαν να βλέπεις. Δεν το κάνουν. Δεν έχουν την ικανότητα να το κάνουν. Τίποτα. Είπε ο άλλος Καραϊσκάκης. Κέρδισε 3-0, ολοκληρώσαμε. Και του λέω συντονιστής, δεν ολοκληρώσαμε. Καραϊσκάκης Εργοτέλης 3-0. Καταλάβατε. Μπράβο, ναι. Αυτό. Και σας παρακαλώ, αν δέχετε μία επανόρθωση. Ναι. Ο Χασάν δεν αντικατέστησε τον Αλαραμπή, αντικατέστησε τον Μασούρα. Τον Αλαραμπή τον αντικατέστησε. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ευχαριστώ. Γεια χαρά, φίλε. Χάρηκα. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Έλα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Από Βόλ τηλεφωνώ. Ναι. Άκουσα τον κάποιο προηγούμενο στην ακροατή σχετικά με την εκτόνωση των φυλάκων. Ναι, ναι. Λοιπόν, να προσθέσω ότι αυτή τη στιγμή ένας λαός έχει βιαστεί τουλάχιστον για μια δεκαετία και σίγουρα αυτός ο λαός θέλει κάπου να εκτονωθεί. Είναι τυχεροί οι κυβερνώντες, οι εκάστοτε κυβερνώντες αυτής της χώρας
που ένα μεγάλος μέρος της νεολαίας μας στενιτεύτηκε. Το λιγότερο 600.000, λένε για 600.000, αυτό είναι πολύ μικρό το μέγεθος. Πολύ περισσότεροι έχουν ξενιτευτεί. Αυτό λοιπόν τους γλίτωσε από πολλά, στο ότι ο λαός δεν εκτονώθηκε. Βέβαια, βρήκαν άλλον τρόπο να τον εκτονώσουν και δεν θα αναφερθώ πολιτικά. Όμως κάπου τον εκτόνωσαν. Αλλά παρατηρώ ότι συνεχίζουν οι κυβερνώντες να βιάζουν αυτό το λαό και πολύ φοβούμαι ότι η εκτόνωση αυτή δεν θα συμβεί μέσα από τα γήπεδα. Και δεν εννοώ μέσα από τα γήπεδα με χουλιγκανισμούς και τέτοια. Εννοώ μέσα από το ότι κάποιος θα βγει, θα φωνάξει, θα βρίσει βρε αδερφέ, θα πει αυτό που θέλει να πει, κάπου θα καλμάρει, θα ηρεμήσει και θα πάει στο σπίτι του να θέσει. Δυστυχώς αυτό βλέπω ότι δεν θα συμβεί. Και δεν ξέρω το τι θα συμβεί παραπέρα. Θα το πω αλλιώς εγώ, θα το πω αλλιώς. Παρακαλώ. Την εκάστοτε κυβέρνηση στην Ελλάδα που δεν κυνηγάει τη βία, δεν δίνει λύση σε αυτό το μεγάλο θέμα, έχει το λόγο της που δεν το κάνει. Σου λέει άστους να εκτονώνονται μέσα στο γήπεδο. Εκεί να πλακώνονται, εκεί, εκεί, εκεί. Γιατί αν δεν το κάνουν εκεί, θα το κάνουν στη Βουλή. Θα γίνει ενδεχομένως και κάπου αλλού. Σίγουρα χρειάζεται κάπου να εκτονώνται και πολύ περισσότερο οι νέοι άνθρωποι, στους οποίους το αίμα βράζει. Και βλέπετε ότι κάπου από την αρχαιότητα τους εκτόνωναν αυτούς τους άνθρωπους. Μα με πολέμους, μα με σειράξεις, μα μέσω Ολυμπιακών αγώνων, με διάφορες, με διάφορα αθλήματα κτλ. Έτσι ώστε κάπου να εκτονώνονται. Γι' αυτό και εφευρέθησαν τα αθλήματα μέσω Ολυμπιακών αγώνων. Δεν ήταν τυχαίο αυτό. Έτσι. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό ακριβώς. Καλησπέρα, καλή συνέχεια. Γεια χαρά, φίλε μου. Γεια χαρά. Χαίρομαι που σας ακούω. Γεια σας. Γεια. Έλα. Το ρωτέσιο μου είναι over. Μπορώ να μιλήσω, Γιώργο? Βεβαίως, βεβαίως. Σε διόρθωσε ο φίλος, καλά έκανε. Ναι. Σε αλλαγές. Τώρα ποδοσφαιρικά το Σαββατοκυριακό. Τώρα τι να πω, ας πούμε. Τυχερό το Μοσχάρι, ο Χασάν πήγε μπάλα στο κεφάλι του και βάλε γκολ. Και πιο τυχερό το άλλο το Μοσχάρι, γιατί η φάση του αγώνα, δεν ξέρω αν την είδε ο φίλος ο Άρης, ήταν το τακούνι του Ελαραμπή. Πιο τυχερός και εκείνος πήγε η μπάλα στο τακούνι του και γύρισε στην κεφαλιά τη δεύτερη του. Το ξέχασα πως το λένε. Του Μασούρα. Του Μασούρα, εντάξει. Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να λέμε τώρα εδώ πέρα. Εντάξει, ρε Γιώργο, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερον, τελικά τι έγινε εκεί στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, έχουν αλλάξει DNA. Όφι, τι παριστάνει. Το ξεχαρμάνιασμα του ΠΑΟΚ. Αυτό δεν θα το συζητήσει καθόλου, φίλε. Δηλαδή, έχουν φάει 3 και 3, 6 και 4, 10. Εδώ μιλάμε για μεγάλο ξεχαρμάνιασμα. Και δεν ξέρω αν αυτό το ξεχαρμάνιασμα είναι φυσιολογικό ή dry. Και το τελευταίο που θα να σου πω, Γιώργο, εγώ τυχαίνει να έχω το προνόμιο να είμαι δικό σου καθημερινός ακροατής και συμμετέχω και είμαι και ο ακροατής του Πορτοσάλτε. Άκου τώρα τη διαφορά. Ο Πορτοσάλτε για τα θέματα που ασχολείται έχει γνώμη και έχει τα κάκαλα και τη λέει στα ίσα, αυτή που είναι. Από σένα π.χ. δεν έχω καταλάβει. Το πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ ήταν μαϊμού. Το γκολ που έβαλε ο ΠΑΟΚ έπρεπε να μετρήσει ή όχι. Ή και μην πάμε τώρα λίγο πιο μακριά. Ακούμε και το εδώ. Την έχει κάνει τη στραβή τώρα ο Σαββίδης ή όχι. Ο Πορτοσάλτη τι λέει, δεν έχει κάνει. Όχι, ο Πορτοσάλτη για τα θέματα που ασχολείται, ρε παιδί μου. Ο Πορτοσάλτη είναι πολιτικό. Άσε με τώρα μόνο. Άσε με αυτό. Δεν τελείωσα. Αν δεν τον άκουγε κανένα, σιγά μην πηγαίναν τα παιδιά, μην κόβαν το χειροκλήκανο να πάνε του κάνουν ζημιά. Και αν δεν τον ακούγανε, και αν τον ακούσει τον Πορτοσάλτε, Τσοτάκη πόσο θα πάρει. 90% δεν είναι συναδελφική η συμπεριφορά σου, αλλά εγώ στο χαρίζω, γιατί σου έχω χαρίσει πολλά. Δεν κατάλαβα. Τι. Γιατί εγώ είπα ότι αυτό που έκανα στον Πορτοσάλτε. Είναι καταδικαστέο. Το είπα αυτό. Μπορεί να το κάνουμε σε σένα. Όχι ότι λες δεξιές μαλακίες, ότι είσαι αντιολυμπιακός, οτιδήποτε. Προσέξτε, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Το είπε ο Μπρέχτ. Εγώ αυτό λέω. Εντάξει. Το είπε ο Μπρέχτ. Ναι. Τη μια φορά πήγανε στο σπίτι του. Εσύ είσαι ο Μπρέχτ.
Όχι βρε, το είπε, εγώ το άκουσα. Πήγα στο σπίτι του ενός γιατί ήταν κομμουνιστής, κάναν τον κορόιδο. Σταλουνού γιατί ήταν αδελφοί, κάναν τον κορόιδο. Σταλουνού γιατί ήταν έτσι. Μετά έρθαν στο δικό σου και δεν μιλάει κανένα. Λοιπόν, εντάξει Γιώργο, ας αγαπάω και θα ακούω. Ωραία, ωραίες, ωραίες οι απειλές σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Και το τελευταίο, το τελευταίο. Όχι, όχι, για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ. Εσύ, ναι. Σπύρος από Γέρακα. Καλώς τον. Θα σου μιλήσω τον ελληνικό γιατί πιστεύω ότι σε ξέρω. Επιβάλλεται. Ναι. Φεβρουάριο 81-82 μέχρι Σεπτέμβριο του 11. Δεν έχασα φίλο. Δεν έχασα φίλο από το φύλαθρο. Φίλο. Λοιπόν, άρα σε ξέρω πολύ καλά. Σωστά. Έτσι πιστεύω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πήρα γιατί προηγουμένως είχατε μια κουβέντα για τους πιτσιρικάδες, για τη γάμα εθνική και αυτά. Και ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Καταρχάς ξεπλάγει με σένα όταν πήγες στον Απόλλωνα. Με ακούς? Ναι, ναι, πολύ καλά. Ναι, λέω ξεπλάγει με σένα όταν πήγες στον Απόλλωνα. Ναι. Όταν πήγες με κάτι φίλους μου έλεγα δεν θα αντέξει μήνα. Άντεξες μήνα τελικά. Είδε κανένα θύμητο που έγινε και παρατήθηκα. Είδες, ναι, με έβγαλε έξω τα ρούχα μου, δεν το πίστευα. Ναι. Δεν το πίστευα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Έχω άποψη, γι' αυτό το λέω. Δεν υπήρχε περίπτωση να αντέξει εσύ με τη φιλοσοφία που έχεις εκεί πέρα. Με κάποιους ανθρώπους εκεί μέσα. Τέλος πάντων. Για τους ξέρεις. Δεν σ' άκουσα. Τους ξέρεις. Τι χάνει και η Χαγιώτη στην Κάπα. Μάλιστα. Καταλαβες. Ναι, ναι, ναι. Και έχω πλήρη άποψη. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο για τους πιτσιρικάδες που λες, έχουμε αυτό το απαράδεκτο ποδόσφαιρο, γιατί υπάρχουν αυτοί οι απαράδεκτοι νοοτροπία, τους παράγοντες και τους προπονητές. Δηλαδή στη ΓΑΜΑ Εθνική φέτος επιτρέπονται ήδη χίλιαδες πιτσιρικάδες και έτσι έχουν υποχρεώσει να τους βάζουν. Αν δεν τους είχαν υποχρεώσει, ούτε ναι, ναι, υποχρεωτικά μπαίνουν. Έτσι, ναι, υποχρεωμένοι είναι. Λοιπόν, δηλαδή βαριέσαι να ακούς κουβέντα. Πω, πω ξέρεις κατάρια μπάλα, λες είσαι μικρός γιατί παίζεις 10. Εγώ θέλω ένα έμπειρο, ένα μεγάλο. Που έμπειρος ο μεγάλος είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής, ή κανένας αβενιάρης, ή κανένας οικοδόμος, ή κανένας οτιδήποτε. Γι' αυτό έχουμε αυτό το ποδόσφαιρο που έχουμε και δεν υπάρχει καμία θεραπεία. Γιδοβοσκοί μυρωδιάδες προπονητές και άσχετοι παράγοντες, Γιώργο. Και το ξέρεις πολύ καλά. Έτσι. Και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φτιάξει το ποδόσφαιρό μας. Και η μόνη σωτηρία είναι για ένα Brexit. Να γίνει όμως. Γιατί μόνο έτσι θα σωθούμε. Δεν υπάρχει άλλη θεραπεία. Πας στη ΣΚΑΠΑ, άλλες προοπτικές εκεί. Λες φεύγω τη ΣΚΑΠΑ γιατί δεν μπορώ να ακολουθήσω τα μεγέθη τους. Όχι ποδοσφαιρικά μεγέθη, άλλα μεγέθη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, πας στη ΓΑΜΑ Εθνική λοιπόν. Και βλέπεις αυτό το πράγμα. Που μόνο ποδόσφαιρο δεν παίζεται. Παίζετε κάτι άλλο σαν άθλημα που λες είναι ποδόσφαιρο, το λένε. Έτσι. Λοιπόν. Και παιδιά από ΚΑΠΑ που έχουν περάσει χρόνια γενικώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν παίζετε ποδόσφαιρο, παίζετε ένα άλλο πράγμα. Μα και να σου πω κάτι. Ναι. Τα παιδιά που είναι σε μεγάλες ομάδες, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟ κτλ. Ναι. Στην ΚΑΠΑ 19. Ναι. Δεν πάνε σε τέτοιες κατηγορίες. Θέλουν να παίξουν ή σε Α' Εθνική ή το πολύ πολύ σε Β' Εθνική. Μα πολύ καλύτερα θα παίξουν. Το καταλάβες. Ναι. Δεν πάνε σε αυτές τις μικρές κατηγορίες. Δεν μπορούν να πάνε, γιατί αν πάνε δεν θα παίξουν. Ένα παιδί που είναι χρόνια στη ΣΚΑΠΑ, που έχει μάθει καλά, καλό ή κακό, να παίζει ένα πιο σωστό ποδόσφαιρο, έτσι. Όχι αυτό το καμπαγκούπα, το βάρετε του γιτάρματα. Έτσι. Όταν πάει σε αυτό το πράγμα που είναι υποτίθεται ποδόσφαιρο, απλώς η μόνη σχέση είναι ότι είναι σε ένα γήπεδο 10x11, έτσι, θα το καταπιούν, δεν θα καταλάβει τίποτα. Δεν θα μπορεί να βγάλει, δεν θα μπορεί να δείξει τίποτα. Γι' αυτό βλέπεις τα παιδιά των ΚΑΠΑ ή σταματάνε ή πάνε εξωτερικό αν πάνε. Μάλιστα. Όπι γραμμή. Όχι, 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 ακούμε. Εσύ δεν έχεις. Βγήκε το σκεπτικό της Ένωσης Επαγγελματικού Αθλητισμού. Για το περιβόητο ΠΑΟ Ξάνθη. Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. 84 σελίδων. Όπου αναφέρει ότι υπάρχει θέμα πολυδιοκτησίας και έχει μέσα την ερμήνευση για το ότι ο Ιωάννης Καλπατζίδης κατέθεσε 6.700.000 ευρώ. Καλά, μόλις βγήκε το βλέπω, ναι. Έτσι, έτσι. Και έγινε μέτοχος της ΠΑΕ Ξάνθης. Και έκανε σχόλιο ΠΑΟΚ. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι είναι γονατογράφημα της κακιάς ώρας. Γονατογράφημα της κακιάς ώρας. Μάλιστα. Αυτό τώρα θα παραδοθεί, ξέρεις πού. Όχι. Θα πάει στο διοικητικό εφετείο και μετά στον αθλητικό δικαστή. Ο οποίος θα βάλει την απόφαση. Αυτό δεν είναι την απόφαση. Και όποια απόφαση βάλει, βγάλει ο δικαστής, θα πάει μετά σε εφετείο στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Έχει πολύ δρόμο.
Εάν η απόφαση βγει Ιούλιο, γιατί η περίοδος ποδοσφαιρική αυτή εδώ τελειώνει Ιούνιο, 30 Ιουνίου του 20, εάν βγει μέχρι τότε θα ισχύσει τη μορία που θα το βάλουμε για φέτος. Αν βγει μετά την 1η Ιουλίου, η τιμωρία θα είναι για 2 χρόνια. Να δούμε. Έλα, φίλε. Ναι, γεια σας. Γεια χαρά. Έλα. Μ' ακούτε? Ναι, πολύ καλά. Γιατί στο ράδιο δεν ακούω. Λοιπόν, ξέρεις γιατί πήρα? Γιατί? Δεν πήρα για παρά. Πήρα γιατί ο προηγούμενος είπε μια βρυσιά, γιδοβοσκός. Επειδή εγώ είμαι βοσκογίδες κάτω στον πύργο της Ηλίας, εγώ πήγα από την Αθήνα και βοσκογίδες. Θέλω να έρθει εδώ να δει πώς βόσκονται οι γίδες και πώς τρώγεται το τυρί και πώς πίνεται το γιαούρτι. Αυτός εκεί που είπε ότι είναι γιδοβοσκή, και να μας πει τι κάνει εκεί πέρα που κάθεται. Λοιπόν, Γεωργίου, να σου πω και κάτι άλλο. Ήμουνα μια εφημερίδα, έπαιρνα το φύλαθλο. Ναι. Έχω ξαναπάρει εφημερίδα και δεν έχω και ίντερνετ. Ράδιο ακούω και σ' ακούω. Λοιπόν, ήταν μια εφημερίδα. Με τον Μπαζίνα, με τον Αποδητηριάκια, με τον Γεωργίου. Από τότε σταμάτησα να διαβάζω εφημερίδες και ακούω ράδιο. Ο Θεός να σε έχει καλά και να πεις και στους, σε αυτόν εκεί που είπε γιδοβοσκός, ότι είναι δύσκολο άθλημα να πω σκυρκίδες και δεν είναι και κατηγορία. Η κτηνοτροπία είναι παραγωγική δουλειά. Δεν είναι αντιπαραγωγική που κάνει αυτός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με άκου... Για χαρά, φίλε, για χαρά. Έλα. Ναι. Πάμε. Ναι. Πάμε. Ο κύριος Γεωργίου. Ναι. Άκου να δείτε. Τι ομάδα είστε? Τι ομάδα είμαι? Ναι. Απόλλωνας. Απόλλων. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Γιατί κατηγοράτε συνέχεια την ΑΕΚ, την ΑΕΚ, την ΑΕΚ, την ΑΕΚ, την ΑΕΚ? Δεν έχει, λέει, άτομα, δεν έχει παίχτες, δεν έχει, δεν γίνεται το γήπεδο και τέτοια. Το γήπεδο είναι μια χαρά. Κύριε Γεωργίου. Σηκώμα τα χέρια ψηλά. Άκουγα δείτε, δεν μπορείς να κατηγορά μια ομάδα σήμερα και ομάδα. Εντάξει, δεν έχουμε ομάδα, το χρόνο πάμε. Γιατί ξέρουμε το γήπεδο. Το καταλαβαίνετε. Έγινε και σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά, πάμε στον επόμενο, έλα. Έλα, γεια σου Γιώργο. Γεια. Είναι ο Κρεμμύδος ο Κώστας, ξέρετε Γιουργάρα. Ο Καημένος. Ο Κρεμμύδος ο Κώστας από Αλεξάνδρεια. Γεια σου Κώστα. Ολυμπιακός, σε έχω πάρει 2-3 φορές, μιλήσαμε. Ναι. Γιώργο, εγώ έχω την τύχη, δηλαδή έχουμε την τύχη εδώ στη Μακεδονία που είμαστε κοντά στα σύνορα με τα Σκόπια, και έχω πάει εγώ ο ίδιος πάρα πολλές φορές, γιατί μου αρέσει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Πηγαίνω και βλέπω παιχνίδια στα Σκόπια δίπλα, στο Πρίλεπ, στην Οχρίδα, στη Στρουμνίτσα, στο Γεύγελη, στα Σκόπια μέσα στην πόλη. Βλέπω παιχνίδια, Γιώργο μου, Α, Β, Γ, ακόμα και Δ, Εθνική. Ναι. Έχουν κάτι γήπεδα, ρε Γιώργη μου, να πάθεις πλάκα. Να πάθεις πλάκα. Ακόμα, ας πούμε, παιχνίδια Γ, Εθνικής. Το προχθές που πήγα εδώ ένα παιχνίδι, το Πρίλεπ με τη Στρουμνίτσα, το 2-2. Μιλάμε ένα γήπεδο, μιλάμε με 3.000 κόσμο, μέσα 4.000 κόσμο. 120 δινάρια το εισιτήριο, δηλαδή τα 2 ευρώ, 60 δινάρια 1 ευρώ. Βλέπεις Γιώργο μου παιχταράδες, βλέπεις πιτσιρίκια να παίζουν μπάλα σε καλά γήπεδα και αυτός όλος τους παίχτες, όπως παραδείγματος χάρη ο Ραγκέλοβες που παίζει τον Ολυμπιακό. Ναι. Αυτό Γιώργο το παιδί του παλικάρι έπαιζε στη Σκεντίγια του Τέτοβο. Είναι πάνω Γιώργο μου βόρεια, στα βόρεια Σκόπια, κοντά στα σύνορα με το Κόσοβο και κοντά στη Σερβία. Και μετά τον πήρε το Λέσκοβάτς, μια άλλη ομάδα της Σερβίας, και από εκεί μετά πήγε στη Ρατζίσκινης και από εκεί τον πήρε ο Ολυμπιακός. Και θέλω να πω, Γιώργο μου, ότι βγάζει κάτι παιχταράδες εκεί στα Σκόπια και όλοι αυτοί οι παίκτες, Γιώργο μου, πηγαίνουν σε Α και Β Εθνική, Σερβία, Κροατία και πάρα πολλοί, Γιώργο μου, πηγαίνουν στην Ιταλία, αλλά με Ιταλία Γ και Β Εθνική. Ναι, να σου πω κάτι. Ναι, Γιώργο μου, ναι. Δεν σου τη βγάζουν παίκτες.
Η ουσία όμως είναι ότι το σέρβικο ποδόσφαιρο έχει ξεφτύσει εντελώς. Ναι, δεν υπάρχει σέρβικο ποδόσφαιρο όπως παλιά. Αυτό είναι αλήθεια. Και Γιώργο, επειδή εγώ πηγαίνω πάρα πολλές φορές στη Γιουγκοσλαβία, την Ενωμένη Γιουγκοσλαβία, και πάω πολλές φορές στο Βελιγράδι, έχω μάθει, Γιώργο μου, και αυτό είναι de facto, από το 22-23 έχουν συνοληθεί όλα τα, ας πούμε, τα κρατήδια. Σε Ελβετία, Σλοβενία, Βοσνία, ακόμα και οι Σκοπιανοί εδώ κάτω, να κάνουν ένα πρωτάθλημα, όπως ήταν παλιά. Όπως ήταν παλιά. Και ο πρωταθλητής θα βγαίνει στο Champions League. Ναι. Και το ξέρετε, ας πούμε, θα παίζει, ξέρω εγώ, Ολύμπια Λουμπιάνας, Βαρντάρ Σκοπίων. Ρατζή Σκηνή, ξέρω εγώ. Κατάλαβα. Ραμός Ζάγκρεπ. Χάιντο Σπλικ, ξέρω εγώ, με τη Βοηβοντίνα, με τον Όβισαν. Μιλάμε, Γιώργο, θα γίνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα και θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ πολύ, βρε. Να είσαι καλά, Γιώργο. Για χαρά, φίλε. Για χαρά. Να πούμε ότι στο 61 Παναχαϊκή Δόξα 0-1. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα από Στουτγκάρδη. Καλώς ήρθατε. Λευτέρης Αριανός. Λοιπόν, βγήκε τελικά απόβαση, φίλε. Όχι απόβαση. Καθαρογράφηκε και παραδόθηκε. Ξέρεις γιατί ρωτάω. Γιατί κάποτε, πριν 2 χρόνια δηλαδή, πρόσφατα, όταν έγινε να πούμε το ζήτημα με το ρολό και με το αυτό, απόφαση βγήκε υπέρ του ΠΑΟΚ στις 3 η ώρα τα μεσάνυχτα. Όλος ευθνηδίως. Εδώ είναι διαφορετικό. Τότε αποφάσισε ο αθλητικός δικαστής και το εφετείο. Εδώ είναι η επιτροπή. Άλλο θέλω να συνδέσω, ρε φίλε, όμως, ότι βγαίνουν σαν παραπονούμενοι οι μόνιμα ευνοούμενοι. Βγαίνουν σαν αγωνιστές δικαίου αυτοί που κάνανε τα πάντα για να επικρατήσει, για να βασιλέψει, να πούμε, η αδικία. Τι έχω να σου πω, ότι θυμάμαι έτσι, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Το 97 εμείς δεν πήγαμε δελτία, μας ρίξανε, έτσι. Το 2001 με φωτογραφία. Με τον Αθηναϊκό δεν ήτανε. Μπράβο. Με τα δελτία στη Χαλκίδα. Καλά, εκεί κάποιο λάκκο εκεί, φάβα. Ναι. Έγινε ντεμέκ από μέσα. Με το Ζίδρο. Με το Ζελελίδη, αν δεν κάνω λάθος. Η Ζελελίδη, έχεις δίκιο, ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 2001, δεν θα πάω το 72 πώς μπήκανε στο χάρτη, στο θέμα τίτλοι. Εσύ τουλάχιστον το θυμάσαι το παιχνίδι του 72 μέσα στο Χαριλάου. Το κύπελο. Που βάλανε φυλακή. Που μπλακώθηκε ο Σπυρίδωνας. Αλεξιάδη Σπυρίδων ήταν και ο συγχωρεμένος ο Σιρόπουλος, ο τάπας μας. Λοιπόν, πάει αυτό. Ο Βενιζέλος τους κάνει φωτογραφικό νόμο, ειδική εκαθάριση και καλά, όσες χρωστάνε στο δημόσιο να μην υποβιβάζονται. Σωστά μέχρι εδώ. Τη γλιτώνει ο ΠΑΟΚ. Το 2004 ξαναπέφτουμε εμείς. Το 2004 επίσης ψηφίζει ο νόμος Ορφανού, που και αυτός εκλέγεται από Θεσσαλονίκη, φίλε, όπως και ο Βενιζέλος, έτσι. Σύμφωνα με τον οποίο νόμο που είχε ψηφίσει, όσοι χρωστούσαν στο δημόσιο θα έπαιρναν σε καθεστώς 120 δόσεων. Και υπήρχε και διαγραφή των προσαξίσεων στο 80%. Ως αποτέλεσμα αυτό δεν υποβιβάστηκε ποιος? Ο ΠΑΟΚ. Ο ΚΑΟΚ. Ο κρατικός. Το 2007. Πώς το είπες? Επειδή. ΚΑΟΚ λέγεται. ΚΑΟΚ λέγεται, ρε φίλε. Αυτό δείχνει ιστορία. Και επιχειρηματολογώ, όσο και αν φουντώνω όταν μιλάω για αυτούς. Το 7 δεν έχει δώσει μία, όταν άλλες ομάδες μπαίνανε στις 44 και τους λιδωρούσαν οι αντίπαλοι. Όπως την ομάδα μου. Στα άρθρα 44, 99 και 118 και ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, αυτή τίποτα λάδι. Δεν μου λες, φίλε μου, που είσαι γνώστης, να πούμε, του ποδοσφαίρου και των γραφειοκρατικών εκεί. Διοίκηση πρωτοδικείου, μπορείς να μου εξηγήσεις τι σημαίνει, φίλε? Εάν μια ομάδα έρθει και επιβάλλει στον Απόλλωνα, παράδειγμα, την ομάδα σου, διοίκηση πρωτοδικείου. Θα έχει να παραιτηθεί η διοίκηση, η κανονική. Για πόσο καιρό αυτό, φίλε μου? Θα γίνει γενική συνέλευση και αν δεν γίνει, δεν ξέρω τον καιρό ακόμα. Λοιπόν, μια πενταετία τουλάχιστον ο Ζαγοράκης έκανε προσωρινή διοίκηση πρωτοδικείου στον ΠΑΟΚ. Όλα τα χρέη παγωμένα, κατάψυξη. Δεν πληρώνει μία. Του κάνουν γήπεδο στην Πηλαία. Ο άλλος μπαίνει με το πιστόλι, είναι να βγει να πούμε απόφαση, δεν βγήκε, δεν έγινε, δεν έρανε. Ρε εσείς, καθίστε καλά, ρε. Ρε, κάντε ρε, τιμωρήστε ρε, ατιμωρησία από θρασίνη, ρε. Και όσον αφορά να πούμε το χθεσινό παιχνίδι, φίλε, δίνω συγχαρητήρια στον διαιτητή, δηλαδή καταλογίζω ανθρώπινο λάθος, γιατί είμαι, σου λέω, εραστής του ποδοσφαίρου, αδερφέ. Καταλογίζω ανθρώπινο λάθος στον διαιτητή, αλλά δόλο στο βαρίστα. Γιατί το κράδεμα του Λάρσον που δεν δίνεται, φίλε, είναι να τα παίρνουμε και να πηγαίνουμε χωρίς να περιφρώνω το επάγγελμα στον φίλο που μίλησε προηγουμένως. Πάντως, μια που κατηγόρησε τον ΠΑΟΚ, τα 2 πέναλτι που κέρδισε χθες ήταν πεναλτάδες.
Γιώργο μου, είδε τι βγήκε και υποκριτικό. Δηλαδή, άμα θα βάλει τώρα μια στατιστική, ομάδε επαρχία και καλά, που πρόκειται να αγωνιστούν, να πούμε, την ερχόμενη Κυριακή με τον ΠΑΟ, με πόσε ελλείψει συμπτωματικά κατεβαίνουν. Ναι, βγήκε ο Κούλια και είπε ότι θα παίξουν 6-7 δηλαδή. Λοιπόν, βγαίνει η Μαρούπα, μα λέει το κοντό. Η λαλίστα την κατά τα άλλα, κυρία Μαρούπα, που στα θέματα του Άρη. Σκιζότανε να πούμε, έπρεπε, διέρχνε τα ημάτια της να μας αποδεί, να τεκμηριώσει, να πούμε ότι ο Άρης είναι φταίχτης. Και τώρα ναι, μεν αλλά, τι είναι μεν, το πιάσατε ρε με την κύρα σου. Άντε ρε ρίχτω μια καρπασιά, δηλαδή επειδή είναι πλούσιο παιδί, δεν το κατάλαβα. Οι άλλοι από κόλλο βγήκαν. Ο νόμος δεν πρέπει να είναι να πούμε μην παροπείδεις σε όλους. Να μην δικάζεις ονόματα, να δικάζεις γράμματα, α, β, γ, δ. Ποιος είσαι εσύ, ο ένοχος α, ποια υπόθεση αυτή, υπόθεση α. Τι έκανες, έκλεψες, τόσα προβλεπενόμους, πάμε στο κεφάλι. Και τον ορίμιο άντρε, απίστευε να χάνουμε ποδόσφαιρο. Μια Κυριακή μας έμεινε, ρε. Ρε, μια Κυριακή μας έμεινε, ρε. Τέλος πάντων, αδερφέ μου, σε σέβομαι, αλλά συγχύζομαι όταν μιλάω πραγματικά. Που υπόψιν, φίλε, υπόψιν, εάν αγαπάω μια ομάδα μετά τον Άρη, συμπαθώ αυτούς, όχι τους αγαπώ, συμπαθούσα αυτή την ομάδα, ξέρεις γιατί. Γιατί μου έδινε το μπριζάν του ντέρμπι, ρε, φίλε. Ήθελα να του νιώσω, αλλά όχι μόνος μου στο χάρι λαού. Όταν λες αυτή την ομάδα, ούτε το όνομά της δεν λες. ΚΑΟΚ, κρατικός αρνητικός όμιλος. Φίλε, οι συμπολίτες, οι ΚΑΟΚ, αλλά και το συμπολίτες τελικά, υπόψη ναι, έχουν περάσει 50 μέρες από το φωνικό του Τόσκο. Ένας επιστήμονας δικηγόρος 28 ετών έχασε σε κεντρικό σημείο ένα τσιγάρο, ούτε ένα τσιγάρο από την Πάρκου Μπότσαρη. Συγγνώμη, από την 25 Μαρτίου. Δεν είναι το μουσικό μέγαρο. Έχασε τη ζωή του μέρα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και ακόμα δεν βγήκανε να κάνουν μια ανακοίνωση. Η ΚΑΕ, ΚΑΟΚ, είπα ΚΑΟΚ. Κατάλαβες, φίλε, πώς θα τους πω το όνομα, ρε αδερφέ. Πες μου σε παρακαλώ, τι κάνουν για να σώσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο, ρε φίλε. 7 δανεικούς εδώ, 5 δανεικούς εκεί, 7 δανεικούς εκεί, 6 δανεικούς εκεί και το ποδόσφαιρο παίζει στα ίσα. Σοβαρά, ρε φίλε. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ παίρνει δανεικούς, δίνει δανεικούς, εσύ παίρνει δανεικούς όμως. Γιώργο, επειδή αυτή η καραμέλα. Όντως, αυτό μου τα άρχισε εμένα ο Σκόρδας. Έχει πάρει προφανώς 2-3 παίκτες τώρα και ο καλό. Πού το θυμήθηκε αυτό, ναι. Πώς τον λέω, ο Καρυπίδης, αλλά. Να σου πω όμως και κάτι, ρε φίλε. Εμένα δεν έθεσε κανένα Ολυμπιακό βέτο. Εάν όντως πήρα, που δεν το αρνούμε, αλλά δεν το αμφισβητώ κιόλα. Δεν μου είπε όμως εμένα κανένα Ολυμπιακό ποτέ ότι ξέρει κάτι. Σου έδωσα το διαμαντάκο, δεν θα παίξει το μεταξύ μας παιχνίδι. Εκείνη η διαφορά, φιλαράκι. Και εκεί, σε αυτό εδώ βγαίνει μάγκα ο γάβρος απέναντι στον ΚΑΟΚ. Γιατί όταν έπαιξε με τον Όφη, ο Μανούσος είναι δικό του παίκτη, δεν είναι. Ναι. Έπαιξε αντίπαλος και κόντεψε να τον πάρει και την καροτίδα μες στον Πειραιά, αν θυμάμαι καλά. Εκείνη η διαφορά, φιλαράκι μου. Έτσι παίζεις το ποδόσφαιρο στα ίσα. Όχι όμως όταν λες ότι να φύγει ο Γεωργίου να πούμε από το Real επειδή δεν έχει δόντια και να καθίσω εγώ μετά στη θέση του που έχω λιγότερα δόντια στο στόμα. Με κατάλαβες, ρε φιλαράκι, εννοώ. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Να σε καλά. Για καλά, για καλά. Έλα. Ναι. Πάμε. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, ναι, ναι. Έλα, Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι και δεν είναι τηρήμα του λόγου, είναι πραγματικά. Όταν γίνεται μία παράβαση, δεν πρέπει να εφαρμοστεί ο ισχύον νόμος. Και αν θέλουν μετά να αλλάξουν οι επόμενοι παραβάτες να δικαστούν με τον επόμενο νόμο που θα έχουν δικάσει, που θα έχουν ψηφίσει. Τι λες? Όταν γίνεται μία παράβαση, πρέπει ο παραβάτης να τιμωρηθεί με τον νόμο που υπάρχει. Πάμε παρακάτω. Άμα θέλουν να τον αλλάξουν, να τον αλλάξουν και με τον επόμενο παραβάτη θα ισχύσει ο νόμος αυτός που ήταν. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Έτσι δεν πρέπει να είναι. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Το σωστό αυτό είναι, η λογική έτσι λέει. Έτσι λέει. Ένα άλλο, κάτι άλλο, από μικρός άκουγα στο ραδιόφωνο, όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ήμουν εγώ, πρέπει λέει να πιάσει τα δυο ατού του ΠΑΟΚ, Κούδα και Χαραλαμπίδη. Το Χαραλαμπίδη, τι παίκτης ήταν, εγώ δεν τον έχω ξανακούσει. Ποιο Χαραλαμπίδη? Το θυμάσαι, Δεν είπε ο Χαραλαμπίδης στον ΠΑΟΚ. Δύο ατού. Ο Χαραλαμπίδης είπε στη δόξα. Μα μήπως πήγε στον ΠΑΟΚ μετά και είναι άλλος Χαραλαμπίδης. Στον ΠΑΟΚ ήταν ο Κούδας, ήταν ο Ορφανός, ήταν ο Σλανίδης, ο Παρίδης, ο Τερζανίδης, αυτοί. Όχι. Επιτσιρικά τώρα αφού στο ράδιο το άκουγα δεν υπήρχε τέτοιο. Μάλιστα. Δεν υπήρχε τότε. Πρέπει να είμαστε ίσα περίπου. Περίπου ίδια ηλικία, 68 είμαι. Δεν υπήρχε τηλεόραση και αυτά στο ραδιόφωνο. Ό,τι ακούω και μου είχε μείνει Κούδας και Χαραλαμπίδη. Τώρα μου λες εσύ ότι Χαραλαμπίδη δεν υπήρχε στο ραδιόφωνο. Δεν θυμάμαι τον Πάο Χαραλαμπίδη, δεν θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Έγινε, ευχαριστώ. Για χαρά, γεια. Έλα. Ναι.
Εγώ μιλάω. Βεβαίως. Χώρια Γιάννης από Αθήνα. Καταρχήν ευχαριστούμε πολύ που μας δίνεις βήμα να μιλήσουμε. Ο σκοπός που πήρα, και δεν θα σε κουράσω πολύ ούτε δύο λεπτά, θα θέσω ένα θεωρητικό ερώτημα σε όλους αυτούς οι οποίοι αγαπούν όλες αυτές τις ομάδες, όποιες και αν είναι. Έστω ότι έρχεται αύριο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μας λέει όλο το χρέος διαγράφεται τώρα αμέσως με νομοθετική πράξη και απαλλάσσεται και όλος ο λαός από όλα τα ιδιωτικά του χρέη, αλλά σε αντιστάθμισμα για να δοκιμάσουμε τον πατριωτισμό σας, θα πρέπει να επιβιβαστούν όλες αυτές οι ομάδες, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, οι τέσσερις μεγάλοι δηλαδή, στα τοπικά. Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, αντίστοιχα. Στα τοπικά, όχι στην τρίτη κατηγορία. Ναι, ναι. Λοιπόν, και συγχρόνως, εφόσον ανεβούν, όταν ανεβούν και εφόσον ανεβούν, για πέντε ολόκληρα χρόνια δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα συμμετοχής στις διεθνείς διοργανώσεις. Εσύ τι πιστεύεις, οι οπαδοί θα το δεχόντουσαν αυτό? Είναι ένα θεωρητικό ερώτημα, μια τροφή για σκέψη. Ναι, η άρρωστη όχι. Εγώ νομίζω ότι θα υπήρχε πρόβλημα, αλλά από την άλλη πλευρά είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να μας κινήσει λίγο την περιέργεια. Τι θα συνέβαινε? Είπαμε θεωρητικό το ερώτημα. Καθαρά υπόθεση εργασίας, όπως λέμε, έτσι. Αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Χώρη. Γεια σου. Για χαρά, φίλε, για χαρά. Έλα. Γιώργο, με συγχωρείς που σε περνώ. Γεια σας, Βασίλη. Θέλω να βοηθήσω για μια απορία που είχατε προηγουμένως, απλό γι' αυτό πήρα, για το θέμα Χαραλαμπίδη. Ναι. Ο Χαραλαμπίδης έπαιζε, όπως είπες εσύ, στη Δόξα και μετά ο Γρηγόρης και πήγε στον Παναθηναϊκό. Ναι. Υπήρχε όμως και ένας Χαραλαμπίδης, ο οποίος έπαιξε στον Άρη Θεσσαλονίκης. Για τον ΠΑΟΚ, λέω. Στον ΠΑΟΚ ποτέ. Ποτέ, αυτό δεν είναι. Ποτέ, επειδή ξέρεις τη σχέση με τη Θεσσαλονίκη και ξέρεις τι να κάνω αυτό. Εχθές προσπάθησα, Γιώργο, δεν τα καταφέραμε, τι να κάνουμε. Τόσοι είμαστε, τόσοι. Άκου, να πω ότι στη έκφραση. Ναι. Προσπάθησες να μην βάλεις γκολ. Ναι, δεν προσπάθησες να βάλεις. Έχουμε πει από την αρχή, δεν έχουμε παίχτες. Δεν προσπάθησες να βάλεις. Η προσπάθειά σου ήταν να μην φας. Ναι. Και μια ερώτηση, δεν μου λες. Ναι. Σέντερ μπακ στον Ατρόμητο ήταν ο Γούτας, ο οποίος ήταν γίγαντας, μπορώ να πω. Ναι. Είναι καλύτερος ο Σεμέδο από το Γούτα? Πες μου. Απευθύνομαι και στους φίλους του Ολυμπιακού. Δεν άφησε να πέρασε κουνούπι, τίποτα. Και κάτι ακόμα, παράπονο. Στον Ατρόμητο παράπονο. Δεν είναι δυνατό, ρε παιδιά, να τρώτε σίδερα με τον Ολυμπιακό και τον Πάκο να τρως πέντε και με την ΑΕΚ 3. Μου υποτιμάτε την νοημοσύνη. Και για τους φίλους του Παοξίδες, θέλω να πω, μη διαμαρτύρονται ότι παίζουν Τετάρτη κύπελο και Σάββατο με τη Λάρισα, γιατί και ο Ατρόμητος έπαιξε Πέμπτη κύπελο και χτες έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Σωστό. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Έλα, κύριε Σαββαράκη. Λοιπόν, από πού θέλεις να ξεκινήσω? Από βόρεια. Ο Πέλκας, ατομικό πρόγραμμα, έκανε το πρωί. Είναι αμφίβολος, θα κριθεί αύριο αν θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. 8 ώρα Τετάρτη στο Ολυμπιακό Στάδιο, επαναληπτικός προημιτελικής φάσης απευθείας από τον Real FM. Να πάμε. Με συντονιστεί. Με συντονιστεί εμένα. Ο συντονιστής δεν παίζει ρόλο. Αυτοί που είναι στο γήπεδο παίζουν ρόλο. Λοιπόν, έχουν βάλει Ιταλό διαιτητή, Μίκαελ Φαμπρί, βοηθούς Κοστάντζο και Πασέρι επίσης από την Ιταλία, τέταρτος ο Σιδηρόπουλος, η αδυναμία μου. Βάρ, ο Μάρκο Ντιμπέλο και βοηθός ο Στέφανο Αλάσιο. Μάλιστα. Ασχολούμαστε δηλαδή, βλέπεις που φτάσαμε να ασχολούμαστε ποιοι είναι οι Βάρ και όχι ποιοι είναι μέσα κλπ. Ο Ολυμπιακός Λαμία, ο Κουτσιάφτης από την Άρτα και την Πέμπτη Ατρόμητος Άρης, ο Βρέσκας από την Πιερία. Για το Σουντανή τα ξέρουμε, τα έχουμε πει δυστυχώς. 6 μήνες εκτός, ρήξη χιαστού, άσχημα τα νέα. Λοιπόν, υπάρχει χαρτί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής που το έχει στείλει στη Γαδά και η Γαδά με τη σειρά της στον Αυγενάκη, στον Υφυπουργό Αθλητισμού και ζητάει τη μετάθεση ενός από τους δύο αγώνες 19 Δευτέρου, δηλαδή όχι αυτή την Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη, έχει στις 6 ώρα και κλεισμένο το θυρών ο επαναληπτικός αγώνας προημιτελικής φάσης του κυπέλου ΑΕΚ Πανετολικός και 6,5 ώρα στο κλειστό Νίκος Γκάλης, στο μεγάλο δηλαδή το γήπεδο του μπάσκετ, έχει το League Cup του βόλεϊ, ο δεύτερος τελικός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και λέει ότι ένα από τα δύο θα γίνει, δεν μπορούν να γίνουν και τα δύο. Δηλαδή δεν υπάρχει αστυνομία. Όχι, δεν παίρνει μέχρι η αστυνομία γιατί φοβάται ότι μην μπορεί να είναι και κλεισμένο το θυρόν το ΑΕΚ Πανετολικός. Αλλά σου λέει στο άλλο που δεν μπορεί να παίζει ποδόσφαιρο η ΑΕΚ εκεί και δίπλα να έχει το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Πάμε πάλι. Είναι και κλεισμένο το αδειό. Άτσε. Ναι. Δεν θα πάρει κόσμο στην ΑΕΚ. Και κλεισμένο. Έχει τιμωρηθεί. Ναι. Έτσι. Σου λέει, μπορεί όμως να φύγουν οπαδοί. Πιανού. Από το Παναθηναϊκού να πάνε να κάνουν ντράβαλα στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Να θέλουν να έρθουν να μπουν. Έλα μόνο τώρα. Εντάξει, αυτό ζητάει. Λοιπόν, επίσης. Έχω ακόμα δύο ειδήσεις, αλλά να πω ότι την Τετάρτη στο ΕΓΑΛΕ οριστικά θα παίξει η ΑΕΚ μπάσκετ ημιτελικός κυπέλλου Ελλάδος 8 η ώρα με το Διαγόρα Δρυοπηδέων που παίζει στην Α2. Ήταν να γίνει στο ΑΚΑ, τελικά θα γίνει στο ΕΓΑΛΕ. Το άλλο παιχνίδι την Τετάρτη 5 ώρα, άλλος ημιτελικός, είναι Προμηθέας Περιστέρη. Και υπάρχουν δημοσιεύματα για ότι ο Ολυμπιακός κινείται για 19χρονο μεσοεπιθετικό της τουρκικής Γκατζιενπέ, τον Εφέ Μπινιτζή. Πρόκειται για ταλαντούχο ποδοσφαιριστή. Φέρει το προσωνύμιο Μάγος και υπάρχουν τέτοιες δημοσιεύματα. Ανοίξαμε τώρα να δούμε. Αρχίσαν τώρα, ναι, τα έργα. Με Τουρκία, μετά το Μόρο έχουν. Εντάξει. Πώς λέγεται αυτός? Αυτός λέγεται, κάτσε να το δω, Εφέ Μπινιτζή. Τι γίνεται. Λοιπόν, και στον αθλητικό δικαστή της Σουπερλίγκα. Ναι. Μουσουλμάνος. Τούρκος είναι ο άνθρωπος, τι θέλεις να είναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στον αθλητικό δικαστή της Super League βρίσκεται το πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για την πολυδιοκτησία σε ΠΑΟΚ και Ξάνθη, αφού η Επιτροπή ενημέρωσε τη Λίγκα για την απόφασή της και το σκεπτικό με την οποία έλαβε. Πλέον η υπόθεση είναι στα χέρια του πειθαρχικού οργάνου που θα καλέσει απολογία τις δύο εμπλεκόμενες ομάδες σε δικάσιμο που θα οριστεί τις επόμενες μέρες και ήδη έχει αρχίσει ο γνωστός πόλεμος ανακοινώσεων Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Όλα αυτά κουραστικά πολύ. Μην τολμήσει να μπει στην ποδιά, Σάκαρη. Αυτό λες μόνο σου. Φύγε! Θα σου πω για το Ρουφ. Γιατί εγώ πάω στο Βοτανικά. Χθες ότι... έχω δει διαιτητές, ναι, και διαιτητές. Ποιος ήταν εκεί? Ποιος ήταν εκεί? Θα σου πει ο Άρης. Ναι. Ο Ευαγγελού. Ήταν στο... Δεν μπορεί να καταλάβεις. Τι είσαι? Ρε άκουσε την κλιματία. Κανονικά πρέπει να τον πάμε αυτόν. Ναι. Να μην του επιτρέψουν ποτέ να πέρασει γήπεδο. Όχι σαν διαιτητής. Ο Ευαγγελού, για σαν να καταλάβει ο κόσμος, είναι διαιτητής ο Ευαγγελού, Super League. Και τον είχαν χθες, κάτσε να ξέρει. Δεν τον είχαν και την Μπόμπερ. Ναι, τον είχαν χθες στο παιχνίδι. Στο ντέρμπι. Το ντέρμπι της Αθήνας, Ηλιούπολη. Δεν είναι διαιτητής αυτός. Ρουφ. Γέλαγε όλο το γήπεδο. Όχι ότι στήριξε κάποια ομάδα της δύο. Όχι, αλλά είχε γέλαγε όλο το γήπεδο. Ρε. Αυτό είναι, τι να σου πω τώρα. Έβαγε και μπούκες. Ε? Έβαγε και λοιπόν, το Ρουφ, επειδή εγώ πηγαίνω και εγώ ψηφίζω στο Βοτανικό. Ναι. Γιατί είμαι κάτοικος Αθηνών. Ναι. Κέντρου. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Κέντρου. Το Ρουφ, πώς το βλέπεις, να ξέρουμε. Θα ανέβει όπως είναι. Ανέβει. Ιστορική ομάδα. Γήπεδο όμως. Εκεί το γήπεδο αυτό πρέπει ο Δήμος Αθηναίων, έπρεπε εκεί να έχει φτιάξει ένα μικρό ωραίο γήπεδο. Αλλά τύπου όπως στην Αγγλία που βλέπεις κάτι γήπεδα 7-8 χιλιάδων θεατών. Τώρα πέτυχε. Εντάξει, που να είναι στο κέντρο και να εξυπηρετεί τις ανάγκες. Γιατί το γήπεδο αυτό και να έχει δίπλα και ένα βοηθητικό. Καλά τα λέω εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Έλα. Έλα, καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Καιρό έχουμε να τα πούμε από τον Οκτώβριο μήνα, Λευτέρης Λίβερπουλ. Ναι. Σου είχα πει τότε ότι θα το πάρουμε αίτητη, Γιώργο. Ναι. Και λέω τώρα, από ποιον θα χάσουμε? Μπορεί να μου πεις? Δεν ξέρω. Όλα είναι πιθανά. Έχεις τώρα Everton, έχεις και Arsenal. Όταν δεν σε Everton, εννοείς ότι είναι ο Ancelotti, Γιώργο. Δεν νομίζω να χάσω. Δεν ξέρω. Λέω τι μάτσι έχεις μπροστά σου. Καλά, το πρωτάθλημα έχει τελειώσει, έτσι. Μιλάμε τώρα. Για ήττα μιλάω, για ήττα. Ναι, ναι. Πάω να γράψει ιστορία τώρα. Να σου πω κάτι άλλο όμως. Ναι. Λες η Λίβερπουλ θα πάρει αίτητο πρωτάθλημα. Και είναι αίτητη ακόμα. Το ξέρεις ότι αίτητος ακόμα και ο Ολυμπιακός. Έλα μωρέ τώρα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είμαι και εγώ, αλλά εντάξει τώρα. Τι συγκρίνεις, Γιώργο? Δεν κάνω καμία σύγκριση τώρα. Αλλά λέω, είναι και ο Ολυμπιακός αίτητος. Εκεί έχει 38 αγώνες. Και εδώ έχει 18. Το ίδιο είναι. Συν κύπελο, συν πολλά. Είπες ότι είδες ένα ωραίο παιχνίδι Leverkusen Dortmund. Ναι, 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 ναι. Το δες. Και εγώ είδα όμως, το είδα, αλλά δεν είδες και ένα ωραίο, πολύ ωραίο Derby Μιλάνου, Γιώργο. Έχασες εχθές. Δεν το είδα, μου το είπαμε, το Inter Milan. Εγώ δηλαδή είχα καιρό να δω τέτοιο Derby στην Ιταλία. Μάλιστα. Και από ποιον προπονητή, έτσι, τον Κόντε. Και έβαλε και τον Ιμπραήμοβιτς, ο Γιάννης. Δεν έβαλε γκολ. Το ξέρω, το γκολ. Το διάβασα. 0-2 πρώτο ημίχρονο, 4-2 επανάληψη. Η σοβαρήσαν πολύ γρήγορα, στο 55-2-2. Έβλεπα το μάτς και έλεγα, είναι δυνατόν ο Κόντε τέτοια αλλαγή? Ο Κόντε ξέρεις, τώρα είναι όπως είναι η ΑΕΚ. Κανένα. Ναι, ναι. Αλλά αυτό το πράγμα, δεν είχα ξαναδεί τέτοιο παιχνίδι. Δεν ξέρω ο Άρης αν το είδε το μάτς. Είδα στιγμιότυπα. Ναι, καλά. Αν έβλεπες το παιχνίδι, μιλάμε
Πολύ καιρό είχα να δω Ιταλία ποδόσφαιρο τέτοιο, τέτοιο ρυθμό. Μου θύμιζε τώρα στο ελάχιστο δεκαετία του 90, έτσι, με την Ιταλία. Έγινε, δε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Για καλή χαρά. Συνέχεια. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νομίζω στη Μικρά Ασία υπήρχε στα αρχαία χρόνια ένας ηγεμόνας που λεγόταν Μυθριδάτης. Και από εκεί προέρχεται και όρος. Και η λέξη Μυθριδατισμός. Πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή στα παπάρια μας όλα. Στα παπάρια μας και όσο δηλητήριο και όσο σαβούρα και όσο σκουπιδαριό και να καταναλώσουμε, τίποτα δεν καταλαβαίνουμε. Δεν μας χτυπάει πια τίποτα. Ακούω την εκπομπή τις περισσότερες φορές ως ακροατής και σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Δηλαδή βγαίνουν και λένε ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Ατρόμητος, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Φούφουτος, ο Χλιμίτζουρας, ο Φιτσιλόπουλος. Τους ακούω τώρα και έχουμε ένα πρωτάθλημα στο οποίο ανακυκλώνεται η μιζέρια. Δηλαδή έχει ένα πρωτάθλημα ανυπόλυπτο με ξένους διαιτητές, με ξένους παράγοντες που πρέπει να αποφαίνονται κάθε φορά αν κάτι έγινε σωστά ή λάθος. Είμαστε υποκυδαιμονία σε μνημόνιο και σε αυτό. Με ξένους παίχτες 9 στους 11. Ομαδούλες σε επίπεδο Ευρώπης της πλάκας. Δηλαδή παλιά εγώ θυμάμαι ότι πήγαινε η ΑΕΚ στους 4 του UEFA, πήγαινε ο Παναθηναϊκός 2-3 φορές στους 4, καλά εκτός του Wembley, πήγαινε στους 4, πήγαινε ο Ολυμπιακός παραλίγο στους 4 τότε τον Ελευθερόπλο, τα θυμόμαστε να μην τα λέμε, παραλίγο να πάει στους 4 τότε με το... έτσι έφτασε στην οκτάδα. Με τον αέρα, με τον αέρα. Με τον αέρα, με τη Γιούβε κλπ. Εκεί λοιπόν παραλίγο τώρα δεν πλησιάζουμε ούτε με κιάλια. Μιλάμε, είμαστε τόσο μακριά. Και απορώ δηλαδή, εντάξει δεν διδασκόμαστε τίποτα, βλέπεις την Κύπρο ας πούμε είναι ο ΑΠΟΕΛ, έτσι, ο οποίος κάνει μια αξιοπρεπή πορεία για τα μέτρα του νησιού, για τα μέτρα των οικονομικών δυνατοτήτων που υπάρχει και βεβαίως για το εκτόπισμα της Κύπρου διεθνώς, κάνει μια αξιοπρεπέστατη πορεία. Βασικά ο ΑΠΟΕΛ κάνει, έτσι, ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας, αυτό σημαίνει ΑΠΟΕΛ. Ναι, ναι. Γιατί ως γνωστόν δεν είναι οι ομάδες μόνο σόβρακα και φανέλες, έτσι. Είναι και πόνος, είναι και δάκρυα και υδρότας και ιστορία και ο πίσω κόσμος που έχει υποφέρει και έχει εκπροσωπεί κάτι κάθε ομάδα. Δεν είναι απλώς έλα ρίξ την μπάλα, κάνε τη σέντρα, την κολάρα, έβαλες πόβο ψαλιδάκι και τέτοια. Βλέπω λοιπόν ένα ελληνικό πρωτάθλημα ανυπόλυπτο, ένας κόσμος που τσιμπάει και συνεχίζει και ασχολείται και λέει τι έκανε ο Παναθηναϊκός, τι έκανε ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Πανιώνης. Αντί να κοιτάξουμε την καμπούρα μας, ας πούμε, τα χάλια μας, τα μαύρα, βλέπω ότι ο Φαν Σίπ, ας πούμε, ο προπονητής Εθνικής Ελλάδος, ψάχνει και καλά κάνει ο άνθρωπος να εντοπίσει τους Έλληνες και τους εντοπίζει που παίζουν στο εξωτερικό, έτσι δεν είναι. Ναι. Βλέπω όμως τις αθλητικές εκπομπές, με την εξαίρεση τη δικιά σου, οι υπόλοιπες δεν ασχολούνται με τους Έλληνες παιχταράδες που διακρίνονται στο εξωτερικό. Είδα προχθές μια σλοβάκικη ομάδα που λέγεται Μιχάφτσε, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. 5 Έλληνες παίχτες παίζουν εκεί και ετοιμάζεται να βγει και στην Ευρώπη αυτή η σλοβάκικη ομάδα. Δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν έχει σημασία, αλλά και οι δικές μας που βγαίνουν τι κάνουν, έτσι, με κοντομάνικα παίζουν γιατί δεν χρειάζονται μακριμάνικες φανέλες. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είναι έτοιμες, έτσι, εδώ μέσα παίζουν. Άντε να περάσει ο Ολυμπιακός, άντε να πάει κανένα μου Europa League. Τρίχες δηλαδή τώρα, έτσι, τρίχες. Ακούγα ότι θα το κατακτήσει κιόλας. Πόσα χρόνια τα ακούς από την εποχή της Μέταλης. Τρίχες, μιλάμε, καθόμαστε και κοιτάμε την κοιλιά μας. Τίποτα δεν προχωράει και προχθές, εχθές νομίζω, άκουσα και τον Μπαλτάκο, τον οποίο δεν τον εκτιμώ γενικώς και ειδικώς. Το νομικό. Δεν τον εκτιμώ και γενικώς και ειδικώς, αλλά για τα αθλητικά άρχισε και έλεγε πάλι, δεν τον εκτιμώ επαναλαμβάνω σε τίποτα, έτσι και το όλα με επιφύλαξη τα λέω. Άκουγα ότι έλεγε πόσο δίκιο είχε ο ΠΑΟΚ και ότι εντάξει δεν έγινε και τίποτα και τα λοιπά και το έλεγε δημοσίως και το ξανά έλεγε μισή ώρα. Μίλησε, επειδή εγώ είδα τον Μπαλτάκο, αλλά δεν άκουσα αυτά που είπε. Ναι. Μιλούσε με επιχειρήματα. Είπε ότι τα νομικά. Ναι, πρέπει να πω ότι ανέφερε κάποια νομικά επιχειρήματα. Θα μου πεις, εγώ δεν είμαι νομικός. Ρωτάω, γιατί ο Μπαλτάκος είναι Παναθηναϊκός για θάνατο. Μα του το είπε κάποιος. Και αντιολυμπιακός για θάνατο. Πολύ αντιολυμπιακό. Και του το είπε εσύ στον Παναθηναϊκό, λέει. Δεν έχεις διακριθεί, ξέρω εγώ, στα διοικητικά και αυτά. Και έλεγε κάποια νομικά επιχειρήματα. Δεν ξέρω αν είναι αποσπασματικά, γιατί είπαμε δεν τον εκτιμάω. Δηλαδή, γενικά τον έχω παρακολουθήσει. Είναι λίγο μπρος-πίσω, πέρα-δόθε και τέτοια. Δεν μου κάνει καλά, δηλαδή, καμιά αυτή ο Μπαλτάκος. Αλλά άκουγα κάποια επιχειρήματα. Τελικά, δηλαδή, αν ισχύουν αυτά που λέει ο Μπαλτάκος, επαναλαμβάνω, αν με πολλά εισαγωγικά και λοιπά και έτσι υπογραμμίσει από κάτω, αν ισχύει. Δηλαδή αυτή η επιτροπή ΕΕΑ επαγγελματικού αθλητισμού
Γιατί το έκανε όλο αυτό, για να μην ασχολούμαστε με άλλα, μήπως επειδή είχαμε τα αγκούρια με τους Τούρκους και το ένα και το άλλο. Μήπως γι' αυτό γίνεται έλλη βαβούρα και πρέπει να πλακώνονται οι Ολυμπιακοί με τους Παοκτζίδες και Τούμπαλιν, γιατί βέβαια τσιμπάνε. Δεν γίνεται όταν είσαι αποτυχημένη ομάδα η μία και αποτυχημένη ομάδα η άλλη στην Ευρώπη, γιατί αποτυχημένες είναι και οι δύο στην Ευρώπη. Μην μου πεις τώρα ότι είναι πετυχημένος ο ΠΑΟΚ, σήμερα που μιλάμε, το 2019-20 αποκλείστηκε. Ο άλλος τι έκανε. Δηλαδή επειδή θα παίξει το Europa League, δεν βλέπω και να περνάει δηλαδή, αλλά λέμε τώρα έτσι. Βλέπεις λοιπόν να τσιμπάει ο κόσμος, είπε κάτι ο Μπαλτάκος, δηλαδή έδωσε ουσιαστικά δίκιο στον ΠΑΟΚ. Έτσι δεν εξετάζω τα κίνητρά του και τους λόγους, μπορεί να έχει και δίκιο, μπορεί να έχει και νομικά επιχειρήματα, δεν μπορώ να τα κρίνω. Αλλά επαναλαμβάνω, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, αυτός ο Αυγενάκης, δηλαδή όλοι αυτοί, κάναν όλη αυτή τη βαβούρα. Ναι, μα αυτό που λέει τώρα ο ΠΑΟΚ, που βγάλει γονατογραμμένο είναι το κείμενο. Ναι, δεν την ξέρω, Γιώργο μου, την. Όχι, έβγαλε ένα κείμενο στο ΠΑΟΚ. Συμφωνώ, δεν την έχω υπόψη μου. Εντάξει, εσύ για να το λες, θα ξέρεις τι λες. Δεν το διαβάζω το site. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν έχω χρόνο. Και εγώ χάρηκα πολύ. Για χαρά, φίλε, και εγώ χάρηκα. Απλώς κάποια στιγμή να φορέσουμε και μακρυμάνικες φανέλες στην Ευρώπη και να μην κοιτάμε μόνο την κοιλιά μας στο εσωτερικό, έτσι λοιπόν. Για χαρά.